Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Κοντά σας εδώ για να ξεκινήσουμε την καινούργια σεζόν. Καθυστερήσαμε λίγο βέβαια τις εκπομπές μαζί, όμως κάλλιο αργά παρά ποτέ. Κάθε Δευτέρα λοιπόν, 10 η ώρα ζωντανά, μέσα από την τηλεοπτική συχνότητα του Άξιον. Εμείς θα συναντιόμαστε. Άλλωστε το κάνουμε πάρα πολλά χρόνια. Αυτή η εκπομπή πραγματικά είναι αρκετά χρόνια στον τηλεοπτικό αέρα. Δεν χρειαζόμαστε συστάσεις, μας γνωρίζετε πολύ καλά. Εκείνο που θέλουμε φέτος να κάνουμε είναι το εξής: θέλουμε να προσεγγίσουμε την κοινωνία. Εκείνο είναι που μας απασχολεί πιο πολύ. Σαφώς και η πολιτική μας ενδιαφέρει, σαφώς και άλλα θέματα, αλλά τα κοινωνικά θέματα είναι εκείνα τα οποία θα αγγίξουμε περισσότερο σε αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Κάνουμε λοιπόν την αρχή με μια ομάδα συνανθρώπων μας, οι οποίοι πραγματικά παλεύουν τη ζωή, την παλεύουν πάρα πολύ. Τους έχουμε δει να διαμαρτύρονται, να αντιστέκονται και να αντιδρούν σε όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά τους υποβαθμίζουν και ως άτομα, ως προσωπικότητες, αλλά και ως ομάδα. Και μιλάω για τα άτομα με ειδικές ικανότητες, θα έλεγα εγώ, και έτσι πρέπει να το λέμε, τους γνωστούς ΑΜΕΑ. Είναι εδώ κοντά μου σήμερα και τον καλωσορίσω. Θα ξεκινήσω από τον μακρινό μας επισκέπτη, τον κύριο Παναγιώτη Αλεξανδράκη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ Λακωνίας. Καλώς ήρθατε, κύριε Αλεξανδράκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλώς σας βρήκα. Και χαρά μας. Καλή σεζόν να έχετε. Ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων, Μάριος Σταματάκης, είναι και γιατρός και γι' αυτό θα είναι εδώ σήμερα κοντά μας, γιατί πέρα από την ιδιότητά του ως Δημοτικός Σύμβουλος και ως πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, είναι και γιατρός και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και βεβαίως ο γνωστός μας εδώ ο πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ Κορινθίας, ο κύριος Ευστάθιος Ποτήρης. Να σας πω ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα παρέμβει και ο κύριος Νίκος Κάραλης, είναι πρόεδρος του Σωματείου ΑΜΕΑ Αρκαδίας και υπεύθυνος των Σωματείων ΑΜΕΑ στην περιφέρεια Πελοποννήσου, έτσι δεν είναι, πρόεδρε? Θα έχουμε επίσης τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε και μαζί σας. Κάποιοι φίλοι μας θέλουν να επικοινωνήσουν και εμείς θα τους δώσουμε ανοιχτό βήμα. Και αυτό είναι ουσιαστικά που ζητάμε. Θέλουμε την άποψή σας. 2741-0-25589 το τηλέφωνο εδώ στην τηλεόραση του Άξιον. Θα το βλέπετε και με ένα μικρό τραιλεράκι που θα περνάει στις οθόνες σας. Οπότε μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας, να καταθέσετε την άποψή σας, τις δυσκολίες σας και το πρόβλημά σας. Θα ξεκινήσω λοιπόν με τον αγαπητό μας επισκέπτη, θα λέγαμε φιλοξενούμενο, τον κύριο Αλεξανδράκη. Κύριε Αλεξανδράκη, η πολιτεία έχει δείξει μέχρι στιγμή στο φιλικό της πρόσωπο του ΣΑΜΕΑ? Θα λέγαμε ότι έχουν γίνει πολλά βήματα από τα προηγούμενα χρόνια μέχρι και την οπισθοχώρηση που αντιμετωπίζουμε και έχουμε υποστεί το τελευταίο χρονικό διάστημα. Έχουν γίνει αρκετά πράγματα, χωρίς όμως να έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε να γίνουν για να μπορούμε να μιλούμε για αξιοπρεπή ζωή και πλήρης δυνατότητες για την διαβίωση των ανθρώπων όπως είμαστε όλοι μας, άτομα με ειδικές ανάγκες, άτομα με αναπηρίες. Δεν έχει δοθεί βέβαια μεγάλο βάρος στο τομέα της επαγγελματικής αποκατάστασης, όταν κάτι πολύ σημαντικό για εμάς. Είχε δοθεί το βάρος στην επιδοματική πολιτική. Τέλος πάντων. Μια κάπου επιδοματική πολιτική που φθήνει όμως, θα λέγαμε. Ναι, κάπου είχαμε επαναβαθεί ίσως και εμείς σε αυτό το σημείο και ουσιαστικά τώρα έρχεται και τραβάει η πολιτεία το χαλί κάτω από τα πόδια μας. Και εκεί που είχες ένα αλφα επίπεδο ζωής με το επίδομα που μπορούσες να έχεις με την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αυτά όλα άρχισαν από αρκετό χρονικό διάστημα να καταραίουν και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να μην υπάρχουν πλέον δομές υποστήριξης όπως υπήρχαν, να κλείνουν μία πίσω από την άλλη, λόγω οφειλών του ΕΟΠΗ προς θα τα πάρουμε όλα με τη σειρά. Βεβαίως. Πραγματικά. Απλά καλό είναι να γίνει και μια έτσι αρχική βεβαίως. Συζήτηση. Ουσιαστικά πάρτε και τη σκαλέτα των θεμάτων που θα ανοίξουμε. Ναι, βέβαια. Αλλά ταυτόχρονα θέλω να περάσουμε και ένα αισιόδοξο μήνυμα από τη συζήτηση. Εδώ δεν ήρθαμε να κλαφτούμε πραγματικά. Εδώ ήρθαμε να βάλουμε επί των τύπων των ύλων την πραγματικότητα και βεβαίως θα περάσουμε μήνυμα αισιοδοξίας. Γιατί αν δεν το κάνουμε αυτό στη σημερινή εποχή που βιώνουμε, πρόεδρε, τα πράγματα θα ζορίζονται πάρα πολύ. Βέβαια και να πούμε ότι πρέπει τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι οικογένειές τους πρέπει να πλησιάσουν κάτι που δεν έχει γίνει αυτά τα χρόνια, γιατί πάντοτε
θεωρούσαν ότι κάποιοι άλλοι πάνε μπροστά, αυτοί που είναι στο σωματείο, στο σύλλογο, τον ΑΜΕΑ, στην περιοχή, αυτοί θα παλέψουν και εμείς από πίσω θα ωφεληθούμε. Όχι. Τώρα πρέπει να δείξουμε πόσοι πολλοί είμαστε και πόσο αποφασισμένοι είμαστε για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση, να μην πάμε ακόμα σε μεγαλύτερες υποχωρήσεις και οπισθοχωρήσεις και να καταφέρουμε να ανατρέψουμε ίσως και το κλίμα αυτό που υπάρχει, διότι πρέπει να καταλάβει ο κάθε ένας από τους πολίτες που μας ακούν αυτή τη στιγμή και η πολιτεία ίδια, ότι δεν υπάρχει εναλλακτική λύση για τα άτομα με αναπηρία. Δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη χώρα, δεν μπορούμε να πάμε σε άλλη πόλη, δεν μπορούμε να έχουμε δουλειά τη στιγμή που το ποσοστό ανεργίας είναι τόσο υψηλό για τον γενικό πληθυσμό και είναι τριπλάσιο, μην σας φανεί περίεργο, από το 30% πάμε σχεδόν στο 90-95% για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και βεβαίως να πούμε ότι η αναπηρία είναι εδώ για σας, δεν φεύγει πραγματικά, υφίσταται, υπάρχει και θα υπάρχει. Κύριε Σταματάκη, το ερώτημα αυτό αφορά και εσάς. Η πολιτεία πώς αντιμετωπίζει ουσιαστικά τους ανθρώπους με τον ΑΜΕΑ? Μία λέξη. Mm-hmm. Αμηχανία. Δεν ξέρει πώς να συμπεριφερθεί. Να το πάρουμε λίγο, νομίζω το θέμα το οποίο ξεκινάμε σήμερα να αγγίξουμε είναι τόσο μεγάλο που δεν φτάνει τεράστιο, νομίζω ότι εμείς είμαστε διατεθειμένοι, ξέρετε, όμως, γιατρέ, πιστεύω, γιατί είναι τεράστιο το θέμα, γιατί μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Είναι πολύπλευρο, γι' αυτό σας είπα. Ενδιαφέρει. Η μία λέξη η οποία χαρακτηρίζει αυτή τη στιγμή την κεντρική πολιτεία απέναντι στους ΑΜΕΑ είναι αμηχανία. Αμηχανία γιατί φοβούνται, διότι το πρόβλημα μεγαλώνει. Αμηχανία γιατί κάποιοι ουσιαστικά τη δημιουργούν μέσα από τον τρόπο που περνάνε προς τα έξω τα θέματα ΑΜΕΑ. Ακούσαμε πάρα πολύ πρόσφατα για ΑΜΕΑ μαϊμούδες, έτσι, και έχει ξεσηκωθεί ολόκληρος πόλεμος. Άρα η πολιτεία πώς στέκει από το φόβο απέναντί τους? Να το πάρουμε λίγο το θέμα θετικά, με τη θετική διάθεση, mm-hmm. με καλή διάθεση. Mm-hmm. Επιτρέψτε, επειδή είναι και η ειδικότητά μου τέτοια ιατρού, και όταν είχαμε συνάντηση για πρώτη φορά και με τον συνάδελφο του κύριου Ποτήρη, τον πρώην τον πρόεδρο, τον αείμνηστο Σοκράτη Μαυροκορίδη, θα σας πω ένα προσωπικό παράδειγμα ενός ανθρώπου που αυτοί είναι που ονομάζουμε μικροί ήρωες. Τον πήρα τηλέφωνο για κάποιο θέμα που απασχολούσε τους ΑΜΕΑ. Ο κύριος Μαυροκορίδης εκείνη την ώρα ήταν στο νοσοκομείο, στον Άγιο Σάββα, έκανε τη χημειοθεραπεία του και ταυτόχρονα συζητούσαμε για να μου δώσει τη λύση σε ένα πρόβλημα που απασχολούσε τους ΑΜΕΑ. Αυτό λοιπόν δείχνει ότι το θέμα είναι και πολύπλευρο και δύσκολο, χρειάζεται γνώση, χρειάζεται συνεργασία, χρειάζεται συνένωση πολλών δυνάμεων. Επιτρέψτε μου λίγο αυτή τη μικρή εισαγωγή. ΑΜΕΑ στην Ελλάδα, έχω την αίσθηση, γιατί είμαστε και κοντά στις ηλικίες, mm-hmm. ότι δεν υπήρχαν στην Ελλάδα πριν τη Μαρίκα Μητσοτάκη, πριν το 1990. Για πρώτη φορά που ακούσαμε στην Ελλάδα ότι υπάρχουν ΑΜΕΑ, είναι μετά το 1990, που για πρώτη φορά ανακαλύψαμε ότι η σύζυγος του τότε πρωθυπουργού ήταν τέτοιο άτομο. Τότε ανακαλύψαμε τα ΑΜΕΑ. Για πρώτη φορά εγώ θυμάμαι ότι ράμπες προσβασιμότητα στα πεζοδρόμια ξεκινήσανε να φτιάχνονται από το 1990. Μία κυρία Προέδρου λοιπόν έβαλε την Ελλάδα, αυτή τη χώρα. Μέχρι τότε δεν υπήρχαν στην Ελλάδα, δεν υπήρχαν στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Παρατήρηση πρώτη. Παρατήρηση δεύτερη. Τα ΑΜΕΑ δεν είναι μόνο τα άτομα που έχουν κάποιο κινητικό πρόβλημα όσο αφορά την προσβασιμότητα. Είναι και άνθρωποι, είναι πολυπίκυλο το πρόβλημα, είναι οι ψυχιατρικοί ασθενείς. Νευρολογικοί ασθενείς. Νευρολογικοί ασθενείς, τυφλότητα, νευροπαθείς, μεσογειακή αναιμία και άλλες. Καρδιοπαθείς. Και ως ποτέ. Είναι ευρύτατο. Δηλαδή, κάθε μία ομάδα έχει και τα δικά της θέματα και τα δικά της προβλήματα. Τρίτο θέμα. Συνηθίζουμε στην Ελλάδα ΑΜΕΑ να ονομάζουμε αυτούς που έχουν κυρίως κινητικά προβλήματα. Mm-hmm. Και βλέπετε ότι και οι δύο στο πάνελ το οποίο συζητάμε, κανείς από τους δύο δεν έχουν κινητικά προβλήματα. Δεν έχει τέτοιο θέμα. Για καλή μας τύχη, ανακαλύφθηκε το ίντερνετ.
αμαία άρχισαν να έχουν μια πολύ μεγάλη πρόσβαση στα πράγματα με την ανακάλυψη. Νομίζω ότι είναι σταθμός το ίντερνετ για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Από τότε αρχίσανε πλέον να γίνονται η λύση του προβλήματος. Μέχρι τότε, σας είπα και πάλι, υπήρχε μία αμηχανία, μία απραξία και η πολιτεία, έχοντας τύψεις και ενοχές για τη μέχρι τότε στάση της, έδινε το επίδομα, το όποιο επίδομα, στην όποια κοινωνική ομάδα. Τώρα δεν έχει τύψεις και ενοχές η πολιτεία που τους παίρνει πίσω το επίδομα, γιατρέ. Εάν έχετε όρεξη, θα σας πω και προσωπικές μου εμπειρίες και προσωπικά παραδείγματα. Γιατί τους παίρνει πίσω αυτό το οποίο τους έδωσε, αφού λέτε ότι θέλει να καλύψει την αμηχανία της. Αρχίζει λοιπόν τώρα και ξαναναθαρεύει η πολιτεία, αποκτά ουσιαστικά ίσως λιγότερα αντανακλαστικά ευαισθησίας και τους παίρνει πίσω αυτό το οποίο τους είχε δώσει. Σε ένα επίδομα το οποίο είναι 300 και 400 ευρώ. Και οι άνθρωποι αυτοί έχουν 100% ανεργία. Τα άτομα αυτά έχουν 100% ενεργεία και οι ανάγκες τους σε έξοδα είναι τριπλάσιες από ένα άτομο που ενδεχομένως δεν έχει κάποιο θέμα να αντιμετωπίσει. Δεν το συζητούμε, θα μπούμε πιο αναλυτικά και σε αυτά. Νομίζω πάντως ότι το κύριο σύνθημα, τουλάχιστον όταν είχαμε, για να μιλήσουμε και πρακτικά, έτσι, στο Δήμο Κορινθίων, για να αρχίσουμε πλέον να μπαίνουμε στο θέμα μας, στο Δήμο Κορινθίων, όταν είχαμε προσωπικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των ΑΜΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο, το σύνθημα που εγώ τουλάχιστον προσωπικά ανέφερα ήταν: γίνε η λύση του προβλήματός σου τώρα. Εσύ ο ίδιος. Και θα σας αναλύσω στη συνέχεια με ποια βήματα. Το κρατούμε πώς θα γίνει η λύση του προβλήματός του, όταν ουσιαστικά θα δεν έχει αρρωγή την τοπική εξουσία και γενικότερα την κεντρική εξουσία. Αν δεν έχει όλους εκείνους τους μηχανισμούς που μπορούν ουσιαστικά να το στηρίξουν. Κύριε Ποτήρη, να τοποθετηθείτε σε αυτά τα δύο τα οποία έχουμε ξεκινήσει στην κουβέντα μας. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εδώ ήρθαμε για να τα ξαναθυμηθούμε. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω ότι η αναπηρία είναι μία. Ο όρος αναπηρία περιλαμβάνει τα πάντα. Η εμφάνισή της και η εκδήλωσή της είναι ενδιαφέρει από άτομο σε άτομο. Όπως και οι ανάγκες. Παραδείγματος χάρη, άλλες οι ανάγκες ενός νοφοπαθούς, άλλες οι ανάγκες ενός κινητικά αναπήρου, άλλες οι ανάγκες ενός τυφλού. Όλοι αυτοί, εφόσον αξιολογηθούν με τα νόμιμα μέσα που διαθέτει η πολιτεία, παίρνουν κάποιο ποσοστό, το οποίο ακριβώς δηλώνει μέσα στις άκρες το επίπεδο δεξιοτήτων που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο άτομο. Έτσι λοιπόν, το κράτος λειτουργούσε μέχρι σήμερα με την επιδηματική του πολιτική, όπου είχαμε μια ιατρική αναπηρία, ένα ποσοστό αναπηρία συγκεκριμένο, το κράτος έδινε κάποια χρήματα και από εκεί πέρα ξεπέρδευε. Mm-hmm. Δεν θα συμφωνήσω με τον κύριο το Μάριο, συγγνώμη για την αυτή, στο θέμα ότι ανακαλύφθηκε η αναπηρία τότε. Μάλλον τότε έπεσαν κάποιες μάσκες, έπεσε ο φαρισαϊσμός, υπήρχαν αναπηροί. Απλά του είδαμε και λίγο στην απομόνωση. Έτσι ακριβώς. Όπως και σήμερα, ας πούμε, στην Κόρυθο. Είπαμε γιατί προηγούμενο ότι έπρεπε μια κυρία Προέδρου, ας το πούμε, να φέρει μπροστά το πρόβλημα και την πραγματικότητα. Όπως και σήμερα, στην Κόρυθο δεν βλέπουμε να κυκλοφορούν πολύ στους δρόμους. Δεν τους βλέπουμε να κυκλοφορούν, δυστυχώς. Και δεν κυκλοφορούν γιατί? Γιατί δεν έχουν τη δυνατότητα. Δεν υπάρχουν. Γιατί κάποιοι μου έχουν πει, μα πού είναι? Δεν υπάρχουν αμαία, δεν έχουν τη δυνατότητα, δεν έχουν τη σωστή πρόσβαση, την προσβασιμότητα στο να μπορούν να κινηθούν μέσα στην πόλη. Δεν έχουν εκείνα τα πάρκινγκ τα οποία χρειάζονται για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να κυκλοφορήσουν. Τι γίνεται, Πρόεδρε? Ακριβώς, γιατί ακριβώς αυτή τη στιγμή εμποδίζονται αυτοί οι άνθρωποι να βγουν έξω από το σπίτι τους. Με διαφόρους τρόπους. Κάποιοι το αποκαλούν κοινωνικό ρατσισμό, κάποιοι το λένε. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είναι θέμα υποδομών, είναι θέμα νοοτροπίας αυτή τη στιγμή και πώς να ξεπεράσουμε την νοοτροπία, πώς να βάλουμε τον ανάπηρο μέσα στην πόλη. Γιατί είναι ενεργόμενος της κοινωνίας και μπορεί να κάνει πράγματα πολλά ο ανάπηρος. Mm-hmm. Εδώ θα μπορούσα να αναφέρω ορισμένα παραδείγματα συγκεκριμένων κατηγοριών αναπηρίας, οι οποίες έχουν ειδικές ικανότητες παραπάνω από εμάς. Και τα λέω εμάς από τους αυτούς που θεωρούμε φυσιολογικούς. Mm-hmm. Γιατί και εγώ ξέρω, όταν με μπαίνουν στον δρόμο, με θεωρούν φυσιολογικό. Τέλος πάντων, είμαι φυσιολογικός και νιώθω φυσιολογικός. Ανεξάρτητα από το ιατρικό κομμάτι. Λοιπόν,
Εάν δεν το πιστεύετε αυτό, τότε πραγματικά δεν μπορείτε να πάτε παραπέρα. Ακριβώς. Έτσι. Τη δύναμη ουσιαστικά την παίρνετε μόνοι σας. Όχι όμως πως θα λύσετε εσείς το πρόβλημα το δικό σας. Όπως λέει ο κ. Σταματάκης, ο οποίος βέβαια θα μας δώσει την εξήγηση και περιμένω με ανυπομονησία να το ακούσω. Λοιπόν, η αναπηρία δεν είναι επιλογή. Έτσι. Ο καθένας μπορεί να έχει τις πολιτικές του επιλογές. Σίγουρα. Θέμα δικιά τους. Αυτά τα έχουμε ξαναπεί, φυσικά. Έτσι. Αλλά η αναπηρία δεν είναι επιλογή. Είναι κατάσταση. Και έχει να κάνει περισσότερο με πραγματικά πράγματα, με πραγματικά δεδομένα και με το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Αισθάνεσαι την ανάγκη να απολογηθείτε σε αυτή τη στιγμή γιατί αντιμετωπίζετε ένα βαθμό αναπηρίας? Όχι. Έτσι. Καθόλου. Και δεν θα πρέπει. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι όλοι μας έχουμε δικαίωμα στη ζωή και βάσει συντάγματος το κράτος οφείλει να παρέχει τα στοιχειώδη ώστε να έχουμε αξιοπρέπεια. Λοιπόν, θα τα πάρουμε λίγο από την αρχή. Ξεκινήστε το θέμα της προσβασιμότητας. Θέλω εκεί να σταθούμε. Σε ό,τι αφορά λοιπόν τη δική μας την περιοχή, θα ακούσουμε και αυτά τα οποία έγινε να μας πει για τη Λακωνία ο κύριος Αλεξανδράκης. Σε ό,τι αφορά την Κόρινθο, την περιοχή μας, ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε στις δημόσιες υπηρεσίες, έχετε πρόσβαση στους δρόμους, έχετε πρόσβαση, οι πολίτες σας σέβονται ή εκεί που ουσιαστικά έχουν γίνει οι διαγρανήσεις για σας πάνε και παρκάρουν τα αυτοκίνητά τους? Υπάρχει συνείδηση στον κόσμο? Και τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Και η Δημοτική Αρχή και τα μέσα ενημέρωσης και οι πολίτες. Όλοι έχουμε ευθύνη σε αυτό. Συνολικά είναι το πρόβλημα για την Ελλάδα πάντως. Δεν είναι αφορά μόνο την πόλη της Κορίνθου. Έτσι είναι, κύριε Αλεξανδράκη. Μια σύντομη βόλτα που κάναμε δεν είχε και οδηγούς όδευσης κλπ. Το ζήτημα είναι ότι σε όλη την Ελλάδα παρουσιάζονται όλα αυτά τα προβλήματα και πρέπει όμως να βοηθήσουμε και εμείς στη διεκδίκησή τους κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή, πρέπει επιτέλους να μπούμε και στην πολιτική εξουσία, να μπούμε ως ενεργά, ως δημοτική συμβουλή, ως παράγοντες που θα μπορέσουν να παρέμβουν σε κάποιες περιπτώσεις. Συγγνώμη λίγο, θα παρακαλέσω τον Κώστα το Ράβαρη να έχουμε το τηλέφωνο, να πέφτει το τηλέφωνο στην οθόνη. Σωτήρη, ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα πρέπει και εμείς να διεκδικήσουμε πράγματα, γιατί υπάρχει νομοθεσία για την οποία θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Και ουσιαστικά υπάρχει νομοθεσία και έχει υπάρχει και ένα πλάνο, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Βεβαίως. Πώς μπορεί ουσιαστικά να λειτουργήσει προς όφελος των ΑΜΕΑ. Και γι' αυτό υπάρχουν και τα σωματεία μας για να ενημερώσουν και να δώσουν και αυτές τις λύσεις. Για το θέμα αυτό, εσείς, πρόεδρε εδώ της περιοχής μας, έχετε έρθει σε επαφή με την Δημοτική Αρχή? Το έχετε θέσει αυτό το θέμα? Κατά καιρούς ναι, έχουν γίνει συζητήσεις. Έχει υπάρξει αποτέλεσμα? Όχι. Όχι, γιατί συναντούμε βασικά την κοινωνική. Εσείς δεν θα μου πείτε γιατί, δεν είστε υπεύθυνος γι' αυτό, αλλά γιατί όμως θέλω να ρωτήσω. Το πρόβλημα στην Κόρινθο. Είστε μέλος της Δημοτικής Αρχής. Γιατί πιστεύετε ότι δεν έχει γίνει, κύριε Σταματάκη? Να το πάρουμε πάλι λίγο πίσω. Όλο πίσω με πάτε. Να προχωρήσουμε μπροστά, έχουμε πολλά θέματα. Το θέμα είναι ποια είναι η έναξη, ποια είναι η αφετηρία από την οποία ξεκινάς για να λύνεις θέματα. Από πού ξεκινάμε? Δηλαδή, είπα και πριν ότι η λέξη η οποία μπορεί να εκφράσει για την κατάσταση τη σημερινή είναι μία αμηχανία. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι ο Α ή ο Β δήμαρχος της Σπάρτης, της Κορίνθου, των Αθηνών κλπ. Δεν έχει την θέληση να βοηθήσει. Αλλά επειδή τα προβλήματα είναι ιδιαίτερα σύνθετα και πολυπίκυλα, σε μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή δυστυχώς πασχίζει απλά να επιβιώσει, και ενώ η Ελλάδα είναι γνωστό ότι φημίζεται για τα φώτα στον πολιτισμό τα οποία έδωσε στην Ευρώπη, δυστυχώς το 2013, δυστυχώς το λέω, κοιμόμαστε με τα τσαρούχια. Και νομίζω ότι ένα σλόγγαν που βλέπω εδώ πέρα σε ένα φυλάδιο είναι τελικά αναπηρία τι είναι. Εγώ πιστεύω ότι αναπηρία είναι η ηλιθιότητα και η προσπάθεια κάποιων ανθρώπων να μην ξεφύγουν από τα προβλήματα και να μην κάνουν βήματα προς τα εμπρός με σκοπό τη βελτίωση και των όλων των δημοτών αλλά και των ανθρώπων, των ΑΜΕΑ. Σε αυτό το μέγεθος ηλίθι, πρόεδρε, και οι πολίτες μόνο ή και οι τοπικές ηγεσίες ή και η κεντρική εξουσία? Ποιοι μπορεί να είναι ηλίθιοι, γιατί χρησιμοποίησατε? Ναι. Η λιθιότητα είναι κάθε προσπάθεια να μην ξεφύγεις από αυτό που είσαι με σκοπό να βελτιώσεις την ποιότητα ζωής των δημοτών και φυσικά και των ΑΜΕΑ, οι οποίοι είναι και αυτοί οι δημότες. Λοιπόν.
Αν θέλετε μπορούμε να τα πάρουμε ένα-ένα. Παράδειγμα, η πρώτη επαφή που είχαμε και με τον Άιμι στον κύριο Μαυροκορίδη αλλά και με τον κύριο Ποτήριο όταν έλαβε πρόεδρο. Είστε πολύ μεγάλος διπλωμάτης πάντως, αυτό πρέπει να είστε καλά. Πάρα πολύ μεγάλος διπλωμάτης, υπεφεύγεται και δεν μου λέτε ποτέ, αυτό που θέλω. Περιμένετε, περιμένετε. Πείτε μου αυτό που θέλω και αυτό που χρειάζεται να πείτε. Το πρώτο πράγμα το οποίο πρότεινα, αν θέλετε, ως να απαρχεί μιας, ενός διαλόγου, ενός συνεχιζόμενου διαλόγου, μιας κουβέντας με σκοπό να βρίσκουμε λύσεις στα προβλήματα τα οποία είναι πολλά και καθημερινά. Η πρόταση που έκανα ήταν αυτό που είπατε, που είπε και πριν και ο κύριος Αλεξανδράκης, η συμμετοχή των ΑΜΕΑ ενεργά στα κοινά. Όταν λοιπόν διορίστηκε το καινούριο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής, η πρόταση που είχα και στον κύριο Πρόεδρο, αλλά και προς τη Δημοτική Αρχή και στον Δημαρχό μας, τον κύριο Μαντικό, ήταν μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, πέρα από αγρότες, αστυνομικούς, συνταξιούχους, δημοσίους υπαλλήλους, ένα κύριο μέλημα του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής είναι και η προσφορά υπηρεσιών στους ΑΜΕΑ και είπα ότι για να μπορέσουμε να λύσουμε, το ξαναπώ, το Κέντρο Κοινωνικής Πολιτικής περιλαμβάνει χοντρικά τα ΚΑΠΗ, τα φημικιακούς σταθμούς και τα κοινωνικά προγράμματα. Το άνοιγμα ουσιαστικά των ΚΑΠΗ. Τα ΑΜΕΑ είναι, νομίζω, τα ΑΜΕΑ είναι ένα θέμα που οι δημοτικές αρχές για πάρα πολλά χρόνια στην Κόρυθο προσπαθήσαν να φτιάξουν ένα δημοτικό μέγαρο με πρόσβαση. Φτιάξανε πεζοδρόμια με κάποιες προσβάσεις. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλες ή όχι. Θα μας τις πούνε οι ίδιοι οι άνθρωποι οι οποίοι τις χρειάζονται. Αν υπάρχει πρόσβαση στην παραλία, αν υπάρχουν μεταφορικά μέσα και όλα αυτά που χρειάζονται για να πούμε ότι μια περιοχή, μια πόλη, μια χώρα είναι πολιτισμένη. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που συνέστησα ήταν να συμμετάσχουν τα ΑΜΕΑ στο Διοικητικό Συμβούλιο ενός Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής που αποφασίζει για τα κοινωνικά προγράμματα, πέρα από ανθρώπους που συνήθως συμμετέχουν, οι οποίοι μπορεί να είναι γιατροί, μπορεί να είναι, σας είπα και πάλι, συνταξιούχοι, δημόσιοι υπάλληλοι, αστυνομικοί, ξυλουργοί, υπάλληλοι γραφείου, αγρότες, οι οποίοι όλοι μπορεί να έχουν την καλή διάθεση. Σαφώς. Και είναι πολύ θετικό αυτό που το λέτε. Βάζουμε ότι έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Έχει ξεκινήσει ο διάλογος. Και δίνουμε τη δυνατότητα πάντα στη τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα σας, παρακαλώ. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Με ποιον μιλάμε? Ναι, Νίκος Καραγής, πρόεδρος ΑΜΕΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου. Πρόεδρε, καλησπέρα. Τι κάνετε, είστε καλά? Μια χαρά, εσύ, κυρία Μουζάκη. Ελπίζω στην Τρίπολη να βρέχει το ίδιο όσο και εδώ. Όχι, έβρεχε όλη την ημέρα, αλλά αυτή τη στιγμή τώρα έχει σταματήσει η βροχή. Εσείς είστε ορειβήσιοι, άλλωστε έχετε λιγότερες βροχοπτώσεις από ό,τι γνωρίζω. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τους άλλους πρόεδρους των σωματείων ΑΜΕΑ και της Λακωνίας, αλλά και της Κορίνθου, αλλά και τον πρόεδρο της κοινωνικής πολιτικής, του Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων. Θα ήθελα λοιπόν, η κουβέντα μας έχει ξεκινήσει για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι των ΑΜΕΑ και έχουμε μείνει σε εκείνο το κομμάτι της προσβασιμότητας στο κέντρο μιας πόλης και γενικότερα στις υπηρεσίες. Θέλω όμως πέρα από αυτό να μου δώσετε έτσι μία εικόνα πώς είναι τα πράγματα στη δική σας περιοχή και γενικότερα αν η ΑΜΕΑ της περιφέρειας Πελοποννήσου χρήζουν όλες εκείνες, θα λέγαμε, της φροντίδας που χρειάζεται και το γνωρίζετε καλά, πολύ καλύτερα από μένα εσείς. Κοιτάξτε να δείτε, είναι γεγονός ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την προσβασιμότητα σε όλη την περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά βλέποντας όμως τα τελευταία χρόνια που προχωράμε στα έργα, βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξεκινάμε και φτιάχνουμε την προσβασιμότητα. Όπως παραδείγματος χάρη πάμε τώρα στην Αρκαδία και ειδικά στην έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, όπου έγιναν πεζοδρομήσεις, αμέσως έγιναν προσβασιμότητα για τα ΑΜΕΑ με τα αμαξίδια. Έγινε προσβασιμότητα για τη λωρίδα των τυφλών. Είναι γεγονός ότι πολλές υπηρεσίες υπάρχουν οι οποίες είναι κτίρια παλά πλαλιά, τα οποία δηλαδή δεν υπάρχει ακόμα προσβασιμότητα. Εμείς κάνουμε κάποια παρέμβαση σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και στον ιδιωτικό χώρο να μπορέσουν λοιπόν να γίνουν εργάτες για προσβασιμότητα για τα άτομα με αναπηρία. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εδώ στην Ελλάδα θέλουν πολλά άτομα από την Ευρώπη να έρθουν να κάνουν τουρισμό.
αλλά ρωτάνε, υπάρχει προσβασιμότητα στα ξενοδοχεία, υπάρχουν τουαλέτες, χαμία για να έρθουμε, υπάρχει προσβασιμότητα για να έρθουμε να πάμε σε μια καφετέρια. Όλα αυτά τα κοιτάνε οι ξένοι και εμείς πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε να τρέξουμε χίλια για να μπορέσουμε να κάνουμε προσβασιμότητα, να μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο εδώ λοιπόν στην Ελλάδα. Μου λέτε λοιπόν ότι στην περιοχή σας, στην Αρκαδία, οι διαδικασίες κινούνται γρήγορα σε ό,τι έχει να κάνει στο κομμάτι της προσβασιμότητας. Στις άλλες περιοχές υπάρχει η ίδια, θα λέγαμε, το ίδιο ενδιαφέρον από τις δημοτικές αρχές. Και βεβαίως να δούμε και το κομμάτι, το πώς στέκεται η περιφέρεια Πελοποννήσου απέναντι στους ΑΜΕΑ. Γνωρίζω ότι σε λίγο χρονικό διάστημα θα έχετε μια μεγάλη συγκέντρωση στην Τρίπολη. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Και τι θα βγει από αυτό. Ιδρύσαμε την περιφέρεια Πελοποννήσου και θέλω να πιστεύω ότι έχουμε, εγώ σαν πρόεδρο και με τους συνεργάτες μου, αυτούς που είστε δίπλα τώρα, τον κύριο Ποτήρη, τον αντιπρόεδρο και τον κύριο Αλεξανδράκη, τον αντιπρόεδρο και δύο περιφέρειες Πελοποννήσου, δύο άξια στελέχη, τα οποία θα προχωρήσουμε την περιφέρεια Πελοποννήσου με αντιπάλληλα χίλια, παρότι είναι η τελευταία περιφέρεια Πελοποννήσου που ιδρύθηκε τον ΑΜΕΑ στην Ελλάδα. Ενώ είμαστε πρώτοι στα απορρίμματα, τελευταία είμαστε στους ΕΣΤΑΜΕΑ. Περιφερειακές ενότητες για να μπορέσουμε να πιέσουμε τους δημάρχους για να προχωρήσουμε την προσβασιμότητα. Όπως έχουμε και μια καλή επαφή με την περιφέρεια Πελοποννήσου, τον περιφερειάρχη Μαρτουβέλου του Δαβούλη, ο οποίος αυτός είναι δίπλα στα του αμυαλαπηρία, διότι έχει μια μεγάλη ευαισθησία. Με ποιον τρόπο είναι ο περιφερειάρχης αρρωγός δίπλα σας, με ποιον τρόπο, αποδείξεις, θέλω και ονόματα. Θα ρωτήσω. Πείτε μου. Ο κύριος περιφερειάρχης είναι δίπλα μας, διότι πρώτον, αυτή τη στιγμή κάνουμε μια μεγάλη γιορτή για τα άτομα με αναπηρία στις 8 Δεκέμβρη στην Τρίπολη. Για ποιο θέμα, για ποιο πράγμα. Θα κάνει τη μεγαλύτερη γιορτή των ατόμων με αναπηρία και όταν φτάσαμε στην Τρίπολη και του ζητήσαμε να μας στηρίξει οικονομικά για να κάνουμε αυτή τη γιορτή, αμέσως ο άνθρωπος είπε... Πρόεδρε! Ναι. Πρόεδρε μου, από γιορτές και πανηγύρια έχετε ανάγκη ή από την καθημερινότητα να βελτιωθεί το επίπεδο της ζωής σας? Τι ακριβώς χρειάζεστε αυτή τη στιγμή ως ΑΜΕΑ? Η 3η Δεκέμβρη... Το να βρεθούμε και να φέρουμε 10 κέντερικ δίπλα μας και να κάνουμε γιορτή δεν λέει τίποτα. Και εσείς αύριο δεν θα μπορείτε να περπατήσετε στον δρόμο αν δεν υπάρχει δυνατότητα προσβασιμότητας. Ναι, σας είπα ότι αυτή τη στιγμή ήδη έχουμε ξεκινήσει και βλέπω ότι τα καινούργια κτίρια και ό,τι έργα γίνονται με προσβασιμότητα. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν βεβαίως προβλήματα και με τα ΚΕΠΑ. Εσείς αντιμετωπίζετε στην περιοχή σας τέτοια προβλήματα σε ό,τι αφορά την λειτουργικότητα, σε ό,τι αφορά τον έλεγχο και την γνωμάτευση, σε ό,τι αφορά το χρόνο που μεσολαβεί από το να γίνουν οι εξετάσεις και η πιστοποίηση του προβλήματος? Κοιτάξτε να δείτε, είμαστε 3 χρόνια περίπου τα οποία είμαστε σε αναμονή. Είναι γεγονός ότι έχει καθυστερήσει πολύ τα ΚΕΠΑ και έχουν μείνει τα άτομα με αναπηρία στο περιθώριο. Είναι γεγονός ότι πιέζουμε καθημερινώς σε κάθε κατεύθυνση για να μπορέσουμε λοιπόν να λειτουργήσουμε τα ΚΕΠΑ το συντομότερο, να περάσουμε τα άτομα με αναπηρία, να γίνει η πιστοποίηση και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε τα πάντα των επιδόματων με τα άτομα, γιατί δυστυχώς έχουν μείνει πίσω. Το γεγονός πάντως ότι το τελευταίο διάστημα, το τελευταίο χρόνο που πέρασε και διανύσαμε και έγινε πολλής λόγος για τους ΑΜΕΑ Μαϊμού, έχετε να πείτε κάτι, όλο αυτό το πράγμα σας κόστησε ως κίνημα, ως σωματεία, ως ομοσπονδία, ως άνθρωποι, ως οντότητες, ως ΑΜΕΑ? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε κάθετοι σε αυτό, τα άτομα της Μαϊμού να πάνε στο σπίτι τους. Ποιοι τα τροφοδότησαν όμως αυτά, πρόεδρε? Ποιοι τα τροφοδότησαν αυτούς τους ΑΜΕΑ, τους Μαϊμού ΑΜΕΑ? Ποιοι, ξέρετε, το έχετε ψάξει καθόλου το πράγμα? Κοιτάξτε να δείτε, γι' αυτό αυτή τη στιγμή γίνεται, σε μένα από τα κεφάλια γίνεται η πιστοποίηση για να μπορέσουμε τα άτομα που είναι τα Μαϊμού να πάνε σπίτι σε τίποτα. Άρα τι άλλο μπορούμε να κάνουμε δηλαδή εμείς? Μάλιστα. Γιατί ξέρετε, ναι μεν υπόθηκαν ότι υπάρχουν ΑΜΕΑ Μαϊμού, γιατί εδώ θα τα πούμε όλα, αλλά δεν είδαμε κανέναν από τους γιατρούς ουσιαστικά να τιμωρούνται. Γιατί δεν είναι μόνο ο ΑΜΕΑ που πηγαίνει και δημιουργεί το πρόβλημα, ζητάει είναι Μαϊμού,
και κάποιοι άλλοι πιστοποιούν τη μαϊμουδιά. Έτσι δεν είναι? Ναι, κοιτάξτε να δείτε, σε αυτό εγώ δεν μπορώ να παρέμβω στο, γιατί εγώ ότι δεν είμαι γιατρός. Παρεμβαίνετε όμως ως κίνημα, μπορείτε να παρέμβετε όμως ως κίνημα και να βάλετε τα πράγματα στη θέση τους, να αντιδράσετε και να αντισταθείτε ουσιαστικά. Ωραία. Εμείς έχουμε ζητήσει από την κυβέρνηση μέσα στα κεφάλια να υπάρχει ένας εκπρόσωπος του ΛΑΜΕΑ. Κάτι το οποίο δεν έχει γίνει βεβαίως. Δεν έχει γίνει ακόμα και το περιμένουμε, γιατί δυστυχώς δεν έχει γίνει και το περιμένουμε. Μάλιστα. Αν πει ένα άτομο στην επιτροπή του ΚΕΠΑΟ, οπωσδήποτε θα μπορέσουμε να ελέγξουμε και να εξετάσουμε καλύτερα τα πράγματα. Με την ελπίδα λοιπόν ότι ουσιαστικά θα υπάρξει πρόοδος και λύση στα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζετε σε ό,τι αφορούν την καθημερινότητα, έτσι δεν είναι, Πρόεδρε? Βεβαίως, ναι. Θέλετε να προσθέσετε κάτι άλλο, κύριε Καράλη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σας είπα και πάλι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε στον αέρα και θέλω... Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. ...στις 8 Δεκεμβρίου στην Τρίπολη να μπορέσετε και εσείς να δείτε εκεί πέρα την ομιλία που θα κάνουμε για τα άτομα με αναπηρία και τα συζητήματα που μέσα τα οποία μας απασχολούν. Για τη γιορτή μιλάτε? Η μέρα διαμαρτυρίας. Αυτή δεν πρέπει να είναι και η μέρα διαμαρτυρίας, λογικά? Η μέρα διαμαρτυρίας. Να ρωτήσω κάτι. Αν είναι έτσι, να μου κάνετε ανοιχτό κάλεσμα, θα έρθω εάν δω μαχητικούς προέδρους ΑΜΕΑ να ζητήσουν από την περιφέρεια Πελοποννήσου αυτά και άμεσες αποδείξεις. Τότε ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εσείς να είστε καλά, καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Εδώ και στον κύριο Αλεξανδράκη, όπου θα, αν έχει ολοκληρώσει ο κύριος Σταματάκης, ολοκληρώσει, κύριε Σταματάκη, σας έκοψα απότομα και θέλω να είμαι δίκαιη στο λόγο και στο χρόνο. Λοιπόν, λέγαμε, ακούσαμε τι είπε ο πρόεδρος εκεί της περιφέρειας Πελοποννήσου. Κύριε Σταματάκη, λοιπόν. Τώρα ανοίγουμε άλλη συζήτηση, ναι, γιατί είχαμε πει για το τι κάνουν οι Δήμοι, τι κάνει η Πολιτεία. Ναι, όχι, θα το κλείσουμε αυτό το κομμάτι, τα κρατάμε εδώ όλα τα χρεωστούμενα. Γιατί το θέμα προνοιακά και ναι, τι έχει γίνει στο παρελθόν και τι γίνεται σήμερα είναι ένα πολύ απλό και ωραίο θέμα, mm-hmm, το οποίο αξίζει μεγάλη συζήτηση και καλό είναι οι πρωταγωνιστές να έρθουν εδώ και να τους ρωτήσετε και να τους ρωτήσουμε κι εμείς. Και βεβαίως πούνε... έτσι θα γίνει. Μην αγχώνεστε καθόλου, έχουμε πει ότι θα τραβήξει αυτή η ιστορία. Πρέπει να σας πω ότι και στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook βλέπω στέλνετε κάποια μηνύματα. Στείλτε μου ερωτήματα, θα τα θέσω εγώ εδώ κανονικά. Λίλη Μουζάκη, μπορείτε κάλλιστα να επικοινωνείτε και 2741-025-589 το τηλέφωνο εδώ στην τηλεόραση του Άξιον. Παρακαλώ, κύριε Σταματάκη. Λοιπόν, πάμε λίγο για τις, πάμε λίγο πιο γρήγορα. Όσον να αφορά... τελειώσουμε το θέμα προσβασιμότητα, παρακαλώ. Το θέμα προσβασιμότητας, ναι, λοιπόν. Όπως είπαμε και πριν, από τα τελευταία 20 χρόνια ενδεχομένως έχουν γίνει κάποια σοβαρότατα βήματα όσον αφορά την προσβασιμότητα ατόμων που έχουν κινητική αναπηρία. Να μου επιτρέψετε να διαφωνήσω. Βεβαίως, κρατήστε τα. Θα έχετε δυνατότητα να μιλήσετε, Πρόεδρε. Άρχισαν να μπαίνουν κάποιες προδιαγραφές στα δημόσια κτίρια, να έχουν κάποιες ράμπες, να είναι ισόγεια. Τα καινούργια κτίρια που άρχισαν να χτίζονται να έχουν μια πρόσβαση, ενδεχομένως κάποιες μονάδες, κάποιες δομές παροχής υγείας όπως που με βάζουν στους Δήμους που εγώ είμαι σε θέση να γνωρίζω, όπως το Κύφη έχει ειδικό ασανσέρ, ειδικό αναβατόριο, έχει κάποιες τουαλέτες για ΑΜΕΑ. Προσπαθήσανε κάποιες σε παλιότερη δημοτική αρχή να φτιάξουν και κάποια ειδική ράμπα για προσβασιμότητα στην παραλία και κάποιο ειδικό ποδήλατο για να μπαίνουν μέσα να κάνουν μπάνιο στη θάλασσα. Αλλά και εδώ ενδεχομένως ο Πρόεδρος θα μας πει, κύριος Πρόεδρος να έχει δίκιο. Ίσως αυτά, σας είπα και πάλι, επειδή η κεντρική πολιτεία έχει μια δυσκολία στο να αντιμετωπίσει θέματα, γιατί χρειάζεται και κάποια εξειδίκευση και κάποια γνώση και κάποια ίσως μεγαλύτερη ευαισθησία από αυτή που κυριαρχεί μέχρι σήμερα σε αυτά τα θέματα. Οφείλω είναι να, μόνο οφείλω, θέμα της πολιτείας ή και της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί προηγούμενα μιλήσατε... Όταν λέω πολιτεία, εννοώ και για την οργανωμένη πολιτεία, μιλάει για την τοπική... Μιλήσατε για το κρατώ αυτό, μιλήσατε για ηλικίους... Η ηλικιότητα είναι αναπηρία. Η ηλικιότητα η οποία δεν δίνει δυνατότητα να προχωρήσει παραπέρα για αυτό. Για να προχωρήσεις θα πρέπει να ειδείς το πρόβλημα. Το βλέπετε εσείς ως Δημοτική Αρχή το πρόβλημα? Έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία 1-2 χρόνια, αν μη τι άλλο, υπάρχει κάποια προσπάθεια να διορθωθούν τα πράγματα. Μέχρι τότε, σας είπα και πάλι, ίσως γίνονταν πάρα πολλά πράγματα, προσπαθούσαν να κάνουν κάποια πράγματα, περισσότερο γίνονταν για να γίνονται, για να έχουμε ένα άλοθη ενδεχομένως απέναντι σε αυτά τα άτομα που σίγουρα αξίζουν ενός σεβασμού, αξίζουν την πραγματική
βοήθεια, όχι, σας είπα και πάλι, με πολιτικές. Κάποτε ήταν επιδοματική η πολιτική. Το είπε και ο πρόεδρος. Γίναν, ακριβώς, έτσι ακριβώς. Είμαστε απόλυτα σύμφωνοι. Απόλυτα σύμφωνοι. Ή να γίνονται κάποια έργα, τα οποία τα βλέπω κόλ και λέγανε, α, τι ωραία που τα φτιάξαμε, μια πρόσβαση στην παραλία για τα ΜΕΑ. Αλλά από ένα σημείο και πάντως ο μικροπολιτικός δήμος εδώ του ΜΟΥ, ο μεγαλύτερος δήμος Μαμού, δεν έχει πρόσβαση στην παραλία για τους ΑΜΕ. Έχει γίνει μια πρόσβαση, να ξέρετε, στην παραλία, στα Καλάμια, ράμπα, υπάρχει μια ράμπα. Υπήρχε ένας τάπητας, ο οποίος έφτανε σχεδόν μέχρι, μέχρι το ακρογιάλι και υπήρχε και ένα ειδικό ποδήλατο. Τι χρησιμοποιήσατε, κύριε Ποτήρη, στη σκηνή της Κορίνθου, του Δήμου Κορινθίων. Φέτος ήταν υπό καταστροφή, δεν ξέρω τι έγινε, κάτι. Τα προηγούμενα χρόνια τη χρησιμοποιήσατε, υπήρχε. Κατά καιρούς, ναι, κάποια στιγμή από κάποια άτομα χρησιμοποιήσατε. Ακούστε, γίνονται διάφορα τραγελαφικά. Εδώ έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Καταρχάς να ξεχούμαστε. Έτσι έχουν δίκιο. Τα αγοράσανε, τα φτιάξανε, χαθήκανε, χαλάσανε, σκουριάσανε. Δεν πάει το μυαλό σας. Αυτό προσπαθώ να σας πω και πάλι. Ότι το θέμα για να αντιμετωπιστεί χρειάζεται ειλικρίνεια. Πραγματική διάθεση βοήθειας και όχι βοήθεια για να φαίνεται ότι να βοηθήσατε. Εμείς λοιπόν εδώ από αυτή την εκπομπή θέλω φεύγοντας αυτή τη δέσμευση να έχω, ότι με ειλικρίνεια θα κινηθείτε. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Ως δημοσιογραφική απέναντι. Ακούστε με λοιπόν, ακούστε λοιπόν μια ειλικρινή διάθεση. Δημιουργήθηκε ένα πρόβλημα στα ΚΑΠΗ σχετικά με τη συμμετοχή των μελών με ΑΜΕΑ στα ΚΑΠΗ. Μετά από παρέμβαση. Και δεν υπήρχε πρόβλημα, μια συζήτηση. Γιατί είπατε δημιουργήθηκε ένα προβληματισμό, αν θέλετε. Προβληματισμό. Μετά από παρέμβαση λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου και του Προέδρου, του κ. Ποτήρη, μου είπε ότι σε κάποιου άλλου Δήμου τα άτομα με ΑΜΕ, ανεξαρτήτου ορίου ηλικία, από τη στιγμή που έχουν ποσοστό πάνω από 67% να έχουν πρόσβαση στι κοινωνικέ υποδομέ και να συμμετέχουν σε οποιασδήποτε εκδηλώσει, είτε αυτέ είναι εκδηλώσει ψυχαγωγία, είτε εκδρομέ, είτε οτιδήποτε άλλο. Πραγματικά το πήραμε, πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο. Ομόφωνα δεν είναι. Πολύ θετικό. Ναι. Πάρα πολύ θετικό. Δεν είναι θέμα μου θετικό. Λοιπόν, είναι τα προβλήματα. Ακούστε, και παράλληλα δόθηκε εντολή να φτιαχτούν οι ράμπες προσβασιμότητας στα ΚΑΠΗ που δεν έχουν ράμπες μέχρι σήμερα. Οφείλω να ομολογήσω. Δόθηκε η εντολή να φτιαχτούν βάσει με την νομοθετική διάταξη την ισχύουσα νομοθεσία. Θα σας πω ότι με αυτόν τον τρόπο, με άμεση δημοκρατία, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Σαφώς λείπουν πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω ότι ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα που δεν είχε αντιμετωπιστεί μέχρι σήμερα, παρότι προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες επαφές, είναι να αποκτήσουμε η απόκτηση ενός, ο πρόεδρος λέει δύο, ειδικών λεωφορείων, βαν, όπως λέγονται, τα οποία να έχουν τις ειδικές προδιαγραφές, σχετικά να μεταφέρουν άτομα με ειδικές δεξιότητες, είτε στις δημόσιες υπηρεσίες είτε από δουλειά. Την Κόρεθο αυτή τη στιγμή απουσιάζει. Όπως απουσιάζει και ένα ασθενοφόρο της προκοπής. Αυτό το οποίο κινούνται οι άνθρωποι για να πάνε στα ΚΕΠΑ, πρόεδρε, είναι σε άθλια κατάσταση και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Εκεί θα απευθυνθείτε στην. Δεν έχει να κάνει, το βάζω όμως και στην κουβέντα και αυτό. Εδώ είμαστε για να τα συζητήσουμε όλοι. Σε μια περίπτωση που ήμουν μπροστά στο συγκεκριμένο, το αναγκάστηκε ο ΑΜΕΑ. Που ήταν σε καρέκλα. Το μεταφέρουνε. Να ξαπλώσει κάτω στον άσφαλτο για να μπορέσει να ανέβει στο φορείο. Έλεος. Αυτές είναι οι εικόνες τριτοκοσμικές. Αλλά επειδή μιλάμε συνέχεια. Να το κλείσουμε αυτό. Ένα τελευταίο. Επειδή μιλάμε, υπάρχουν τρομακτικές ελλείψεις. Όχι μόνο σε άτομα με κινητική αναπηρία, αλλά όπως είπατε για άτομα με τυφλότητα. Σαφώς. Ένα. Ή τα άτομα με μεσογειακή αναιμία μέχρι πρόσφατα εκλιπαρούσαν να πάρουν ο σύλλογός τους κάποιο επίδομα ενδεχομένως να μπορέσουν να καλύψουν τα φίλτρα. Που ειδικά φίλτρα που χρειάζεται οι νεφροπαθείς. Και όχι μόνο. Έτσι, και μια αναπηρία δεν θα πληρώνει σχεδόν κανένα. Άρα λοιπόν όλα αυτά τα θέματα για να τελειώσω λιγάκι όλη αυτή τη συζήτηση, προτείνω στους συλλόγους των ΑΜΕΑ άμεσα να γίνουν η λύση του προβλήματός τους, συμμετοχή στα κοινά, συμμετοχή όπου τους δίνεται βήμα στα κοινά, να έρχονται στα κοινά συμβούλια. Έχουν πολλά μέλη, έχουν πάνω από. Έχουν κοντά στα 1000 μέλη εδώ στην Κόρυθο, οπότε είμαι στα και εσείς δώσετε δυνατότητα πρόσβασης όμως, καλύτερης πρόσβασης. Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει αυτή η προσπάθεια. Και να τους αντιμετωπίσετε έτσι όπως πρέπει να τους αντιμετωπίσετε. Νομίζω, σας είπα και πάλι ότι έχω την αίσθηση ότι υπάρχει ένας μόνιμος διάλογος. Θα πρέπει και οι ίδιοι να βοηθήσουν
σε αυτό το πράγμα δούνε, και με την τεχνογνωσία τους. Αν δούνε κίνηση καλής θέλησης από την πλευρά της τοπικής αυτοδιοίκησης, όσα ξέρει ο νοικοκύρης δεν τα ξέρει ο κόσμος όλος. Μπορεί να λύσουμε προβλήματα εμείς εδώ στον τόπο μας, στη γειτονιά μας, στο σπίτι μας, χωρίς να επικαλούμεθα τη βοήθεια των παραπέρα που δεν μας ξέρουν καθόλου. Κύριε, και τους καίγεται και καρφάκι, ξέρετε, κύριε Σταματάκη. Και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά ως γιατρός και ως άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ασχολείστε με την κοινωνική πολιτική του Δήμου. Έχω αδικήσει τον κύριο Αλεξανδράκη πάρα πολύ. Σας δίνω το χρόνο, αν θέλετε, να τοποθετηθείτε σε αυτό στο θέμα της προσβασιμότητας, Πρόεδρε. Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχουμε ανοίξει στη συγκεκριμένη περίπτωση. Το ξέρω, έχουμε ανοίξει πολλά, αλλά προσπαθώ όλα να τα βάλω σε ένα χρόνο, δύο ώρες. Να πω σαν ένα στοιχείο πολύ βασικό, είναι ότι τίποτα δεν έχει γίνει ποτέ στην Ελλάδα για όλους. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν χρειάζεται ούτε εμείς να πάμε να γίνουμε Δημοτική Σύμβουλη, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη να γίνει ΑΜΕΑ. Απλά ο κάθε ένας λογικός άνθρωπος να δει τι είναι για όλους. Αναφερθήκατε πριν για την αναπηρία που έχω εγώ ή ο κύριος Ποτήρης. Δεν ήταν δυνατόν να έρθει συνάδελφος με κινητική αναπηρία εδώ, διότι το κτίριο στερείται προσβασιμότητας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Έτσι στερούνται προσβασιμότητας πάρα πολλά κτίρια και του Δήμου του δικού σας και του δικού μας Δήμου και όλων των Δήμων. Και ίσως να υπάρχει κάπου μία ράμπα, αλλά κάπου αλλού να υπάρχει ένα πρόβλημα. Και αν υπάρχει αυτή η ράμπα και δεν την έχει κλείσει κάποιος άλλος πολίτης με το αυτοκίνητό του για να εξυπηρετηθεί, και πάει λέγοντας, δεν πρέπει να τα κοιτάζουμε μεμονωμένα. Πρέπει να αντιμετωπιστούν όλα για όλους. Και η Δημοτική Αρχή, όταν αποφασίζει, πρέπει να αποφασίζει και να φτιάχνει κάτι για όλους. Όχι για το 50% που δεν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Διότι δεν μιλάμε για μικρό ποσοστό. Τα άτομα με αναπηρία μαζί με αυτούς που έχουν παροδική ή μόνιμη κινητική αναπηρία, για παράδειγμα, τα εμποδιζόμενα άτομα που λέμε, μπορεί να φτάσει και στο 50%. Να φτάνει και στο 50% του πληθυσμού. Οπότε το ποσοστό δεν είναι καθόλου μικρό. Και δεν είναι καθόλου αμεληταίο. Από την άλλη πλευρά, θα ήθελα να φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε γιατί μιλώ για όλα, για όλους. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο έργο, το Δύο Παπούτσια με Καρότσι, το οποίο το θεατρικό, η θεατρική ομάδα τέλος πάντων του ΕΚ, του Ειδικού Εργαστηρίου Επαγγελματικής Κατάρτισης στην Σπάρτη, το είχε κάνει θέμα σε μια γιορτή λήξης σχολικού έτους, όπου ένας άνθρωπος ο οποίος αμελούσε και κλείνε ράμπες, δεν ασχολείται καθόλου με το δικαίωμα του άλλου για να κινηθεί, πήρε ποινή από την πόλη του να πάει σε μια άλλη γειτονική πόλη, στην οποία τα πάντα ήταν φτιαγμένα γιατί κάτοικοι ήταν όλοι κινητικά ανάπηροι και παραπληγικοί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχε σκαλοπάτι, υπήρχαν ράμπες, όλα τα κτίρια ήταν κοντά, χαμηλά σε ύψος, αυτός έπρεπε να κινηθεί σκυφτός. Στο ασανσέρ ήταν χαμηλού ύψους, έπρεπε να μπει σκυμμένος και γενικά αντιμετώπισε τόσα προβλήματα ώστε να καταλάβει τι αντιμετωπίζει ο άνθρωπος με αναπηρία στον κόσμο αυτόν που λέμε εμείς εδώ, τον σημερινό. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα για να καταλάβουμε ότι αν φτιαχνόντουσαν όλα για όλους, δεν θα υπήρχε κανένα τέτοιο ζήτημα. Όμως βλέπουμε ότι εγκαινιάζονται κτίρια, εγκαινιάζονται καταστήματα, εγκαινιάζονται καφετέριες, χωρίς να υπάρχει πρόσβαση, χωρίς να υπάρχει τουαλέτα και κάποιοι δίνουν την άδεια. Εύχομαι και ελπίζω να κάνουμε λίγο υπομονή μέχρι το 2020, όπου πλέον η νομοθεσία που αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Ελλάδα θα είναι απολύτως αναγκαστικά εφαρμόσιμη. Πρέπει όλα τα κτίρια, καινούρια και παλιά, μέχρι το 2020 να έχουν προσαρμοστεί και εύχομαι να μην δοθούν, όπως γίνεται συνήθως στην Ελλάδα, να μην παρεκταθεί αυτό το διάστημα. Πρέπει το 2020 να είναι όλα προσβάσιμα. Και σήμερα όμως ο κάθε πολίτης πρέπει να διεκδικήσει και έχει τα όπλα να διεκδικήσει σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δώσει και το Σωματείο, ο Σύλλογος ΑΜΕΑ, να διεκδικήσει και αποζημίωση κλπ. Θα σας εξηγήσω ένα απλό παράδειγμα. Πόσα έργα ΕΣΠΑ μπορεί να δουλεύουν στην περιοχή σας, γιατρέ μου? 2, 3, 5. Αν ένα από αυτά τα έργα που αφορά, ας πούμε, μία αναμόρφωση μιας περιοχής, μιας πλατείας, δεν πληρεί τα στοιχεία της προσβασιμότητας, με μία καταγγελία, είτε του συλλόγου, είτε ιδιώτη,
σταματά η χρηματοδότηση του έργου αυτού και όλων των υπολείπων έργων του ΕΣΠΑ προς το Δήμο, και ο Δήμος είναι υποχρεωμένος στη συνέχεια να συνεχίσει με ίδια έξοδα την αποπεράτωσή του. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε όπλα να πιέσουμε. Ας βγούμε λοιπόν και εμείς από το καβούκι μας και ας χρησιμοποιήσουμε αυτά που υπάρχουν στη βαρέτρα μας. Μια τέτοια καταγγελία για ένα οποιοδήποτε έργο θα σταματήσει οποιαδήποτε χρηματοδότηση ΕΣΠΑ και θα υποχρεωθεί ο Δήμος να συνεχίσει ο ίδιος την αποπεράτωση του έργου. Άρα λοιπόν πρέπει από την αρχή να το δούμε αυτό όλο. Ορίστε. Πάντως, για να μην είμαστε άδικοι, όλα τα μοντέρνα κτίρια που όπως λέτε και ζητάστε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ τηρούν τις προδιαγραφές. Εδώ πάντως έχω ένα μήνυμα που μου έρχεται, που μου λέει σχετικά με το ειδικό σχολείο, το οποίο μου λέει εδώ φίλοι στο Facebook, δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα διότι καθυστερεί και δεν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό. Θέλω να το δούμε αυτό αμέσως μετά. Θέλετε κάτι να πείτε, Πρόεδρε? Ναι, θέλω να πω ότι προηγουμένως αναφέρθηκε ο κύριος Σταματάκης. Ναι. Στο θέμα είχατε και μια διαφωνία. Των ραμπών για τα καπί. Ναι, είναι να γίνει και πρέπει να γίνει. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι τελικά πώς θα φτάσει κάποιος στο καπί. Έχουν γίνει κάποια έργα, έχει γίνει μια προσπάθεια, αλλά η προσπάθεια έχει πέσει τελείως στο κενό, γιατί όπου έχουν γίνει, οι περισσότερες μάλλον παρεμβάσεις που έχουν γίνει στα πεζοδρόμια. Κρατάτε, ναι. Έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Και εμένα μιλάτε. Ναι, σε εσάς που μας τηλεφωνήσατε. Ναι. Πείτε μας. Σας ακούω, είστε ο κύριος. Ναι. Τι θέλετε να δείτε, θέλω να κάνω μια παρέμβαση. Το μικρό σας όνομα πείτε μας. Βασίλης. Ωραία κύριε Βασίλη, σας ακούμε. Θέλω να κάνω μια παρέμβαση σχετικά με τα λεγόμενα σας εκεί πέρα. Ναι, πείτε μας. Πολύ ωραία τα λέτε, εντάξει, έρχονται κάποια χρήματα από το Υπουργείο, γίνονται κάποια έργα, αλλά νομίζω ότι τα έργα, γιατί έχουμε πάει και σε πολλές πόλεις άλλες και βλέπουμε ότι τα έργα δεν συμβαδίζουν αυτά που λέμε. Τα έργα που γίνονται εδώ, εννοείται. Τα έργα γενικώ στην πόλη. Μάλιστα, δεν συμβαδίζουν. Θέλω να μιλήσω σχετικά με τις ράμπες των ασυλίων. Ναι. Ότι είναι λάθος, είναι άθαρα φτιαγμένες. Θέλω να μιλήσω για τους ποδηλατόδρομους που είναι πιο ψηλά φτιαγμένοι από την άσφαλτο, με αποτέλεσμα εγώ ο ίδιος που είμαι παθόλο, όπως και ο κύριος Τάκης και ο Τετράκης, και μου θέλουμε να πατήσει. Με αποτέλεσμα να κινδυνεύεις, έτσι. Δεν μπορείς τώρα ο ποδηλατόδρομος να είναι 10-12 φορές πιο ψηλά την άσφαλτο. Αυτό σας δημιουργεί πρόβλημα. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή μέσα από την Κορινθία γνωρίζω τουλάχιστον 50-60 άτομα τα οποία είναι τυφλά. Έχετε δει εσείς, κυρία, ή κανένα τυφλό παιδί να περπατάει με μπαστούνι στην πόλη? Όχι, δεν έχω δει. Ούτε κι εγώ. Εγώ βέβαια δεν έχω, αλλά δεν βλέπω κανένα. Με συνοδό έχω δει. Με μπαστούνι. Μετά τα πλακίδια που είναι τα πεζοδρόμια, δεν ξέρω πώς είναι φτιαγμένα, σε ορισμένα σημεία τερματίζουν χωρίς λόγο. Δηλαδή, τελειώνουν τα πλακάκια, δεν φτάνουν ούτε καν στο πεζοδρόμιο. Άσχετα ότι είναι παταρισμένα αυτοκίνητα πάνω, είναι τα αεροδράμια, τα καφετέρια, αυτό είναι. Ναι, σε αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό είναι το Δήμο θέμα που το οποίο δεν μου βγάζει τα αεροδράμια, τουλάχιστον δεν ξέρω γιατί γίνονται αυτό. Στο Δήμο τι βγαίνουν στη συνέχεια. Ουσιαστικά πρέπει να το οριοθετήσει με έναν τρόπο. Τώρα δεν υπάρχει και η δημοτική αστυνομία, είναι ένα θέμα, αλλά εν πάση περιπτώσει κάπως πρέπει να μπουν όρια εκεί. Τα πεζοδρόμια πάνω, τα αυτοκίνητα που βρίσκονται, αυτοί που μπορούν να περπατάνε πάνω από τα πεζοδρόμια, δεν μπορούν να περπατήσουν. Είναι αυτοκίνητα παρκαρισμένα. Όχι επειδή έχει γίνει το πεζοδρόμιο, πάνω από τα αυτοκίνητα πάνω από το πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να είναι τα ανάλογα πρακτήρια νεκρά. Μας μεταφέρετε εικόνες της καθημερινότητας και των δυσκολιών που αντιμετωπίζετε και είναι πάρα πολύ θετικό αυτό και βοηθάει πολύ και στην κουβέντα μας. Και ακόμα ένα άλλο θέλω να πω ως προς τα αμαξίδια. Μέσα στο σωματείο έχουμε μέλη τα οποία έχουν από ξυλό, από το κάτω, τα παιδιά. Και θα είμαι ο πρώτος γύρω-γύρω, γιατί θέσεις είναι πιασμένες στον ΑΜΕΑ πρώτο και δεύτερον δεν έχει, δηλαδή είναι μόνο πιασμένες θέσεις και τα μαξίδια που αν μπορούν να παρκάρουν, οι γράμπες είναι κακοφτιασμένες. Δεν μπορεί τώρα η ράμπα να ανεβαίνει τη ράμπα και να αποκτήσει μια κορώνα στην τρέη. Μάλιστα. Καταλαβαίνετε τι λέω. Ναι, βεβαίως, καταλαβαίνω. Λοιπόν, αυτά είναι, δηλαδή κάποια πράγματα που είναι λεπτομέρειες, αλλά δεν ξέρω, το κράτος δίνει καθήματα. Καθήματα τα παίρνει ο Δήμος, θα δίνει σε εργολάβους ή εργάτες. Οι εργάτες πρέπει αντίστοιχα να παραδώσουν ένα τον άλλον τη δουλειά. Προφανώς θα πρέπει να γίνει. Προφανώς θα πρέπει να γίνει.
θα πρέπει να γίνει και μια επιστασία του έργου για να παραδοθεί. Βέβαια, να παραδοθεί το έργο, να κάνουμε τα επόμενα βήματα για τα επόμενα έργα. Έτσι δεν γίνεται. Μάλιστα. Επίσης, ένα άλλο θέμα πολύ σοβαρό είναι αυτό της ολισθηρότητας. Η ολισθηρότητα των πρακτικών, εντάξει, τώρα κοιτάξτε να σου πω κάτι. Δεν θα φέρουμε στην πόλη την πόλη, έτσι. Γίναμε αυτά τα πράγματα, η ολισθηρότητα στα πρακτικά των πεζοδρόμων είναι. Εντάξει. Σας δυσκολεύει εσάς αυτό? Κοιτάξτε να δείτε. Δυσκολεύει πάντοτε όταν υπάρχει βροχή. Μάλιστα. Όταν υπάρχει βροχή, δυσκολεύει όλο τον κόσμο, όχι μένα αποκλειστικά. Άρα λοιπόν, κύριε Βασίλη, βάζετε κάποια, έχετε κάνει ουσιαστικά, θα λέγαμε, μία έρευνα, ίσως τα έχετε βιώσει και εσείς βεβαίως, και λέτε ότι πρέπει να προσεχθούν αυτά τα πράγματα και να γίνουν αυτές οι αλλαγές. Κοιτάξτε, να είστε, κύριε Βουλάκη, να σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να φέρουμε τούρα όλη την πόλη πάλι ως προς τα δάχτυλια που έτσι οφειλιστράνε. Ναι, να αναπτύνε. Το λιγότερο είναι αυτό. Αυτά που είπατε προηγούμενα, ίσως είναι και τα πιο βασικά, θεωρώ. Δεν θα κολλήσουμε τώρα στο πλακάκι. Εμείς μιλάμε για τα προβλήματα των ΑΜΕΑ αυτή τη στιγμή. Μαζί σας είμαι. Μαζί σας είμαι. Δηλαδή, οι ράμπες είναι κακοφτιαγμένες τελείως. Ελάχιστες είναι καλά φτιαγμένες. Δεν με ακούσατε τι είπα. Κανένα δημόσιο κτίριο, όπως είπε ο κ. Καρατζαφάκης προηγουμένως, δεν έχει προβλεψιμότητα από όπως τις ράμπες. Ναι. Σωστά. Τα ανάγκημα αυτό το δρόμο για τα ζώα υπάρχουν εδώ στην Κρήτη που δεν προπαταίνει. Γιατί κανένα δεν προπατάει με παντούλη στην κόρη το μέσα. Πρέπει κάποτε να έχουμε έναν παραδείγμα με το βράδυ να περπατάμε. Σας το είπα, με συλλογώ. Γιατί. Μάλιστα, κύριε Βασίλη. Ο ποδηλατόδρομο, ο οποίο φτιάχτηκε πρόσφατα, δεν μπορεί τώρα να σαρκώσει και σε μένα στην διαφορά μπροστά. Ευτυχώ με κάτω ο πρόεδρο έδιε σε μένα από το χέρι και δεν έπαιρνε κάτω. Έπαιρνε το πρόβλημα να είναι κενό. Έχει ένα κενό εκεί 20-22 πόντου προ 25 προ το ίδιο. Τον πάει στο πρόβλημα μέσα. Μάλιστα. Ο ποδηλατόδρομο είναι. Τι να σας πω τώρα για το πώς έπρεπε ουσιαστικά, αν θα έπρεπε κάνοντας ποδηλατόδρομους να πάρουν και μία άποψη και μία τεχνογνωσία σε ό,τι αφορά τους ανθρώπους αμαία εκεί. Μάλιστα. Νομίζω ότι... Εμένα η γνώμη μου είναι ότι όταν ξεκινάνε να γίνονται τέτοια έργα, επειδή δεν είχα καλή λύση προηγουμένω, δεν ξέρω αν το είπατε, αν το αναφέρετε, όταν γίνονται τέτοια έργα και συζητούνται τέτοια έργα, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον και 2-3 αμαία των προβλημάτων που... Το είπαμε. Το είπαμε και προηγούμενα, κύριε Βασίλη. Δεν πειράζει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που καταθέσατε τον προβληματισμό σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πολύ. Τίποτα δεν κάνουμε. Προς Θεού. Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω μόνο κάτι. Ναι, παρακαλώ, κύριε Βασίλη. Ότι και εδώ, πάλι η μη εφαρμογή των νόμων μας απασχολεί. Αυτό δηλαδή που αναφέρεται για το κενό που υπάρχει στο πεζοδρόμιο, στο εξωτερικό, δεν θα διανοεί το κανείς να το αφήσει έτσι, διότι ο Δήμος θα είχε πληρώσει απίστευτα χρήματα σε αποζημιώσεις στους ανθρώπους αυτούς που θα είχαν τραυματιστεί εκεί. Άρα ξεκινάμε λοιπόν και πάμε ακόμα πιο πίσω στο ότι αν εφαρμοζόντουσαν οι νόμοι όπως έπρεπε πραγματικά, δεν θα υπήρχαν αυτές οι κακοτεχνίες. Διότι και στο εξωτερικό νομίζω ότι δεν είναι τόσο καλύτεροι οι άνθρωποι. Υπάρχει απλά εφαρμογή του νόμου. Δεν κλείνονται οι ράμπες ή οι θέσεις στάθμευσης αμαία, διότι όποιος παρκάρει θα εξαφανιστεί το δίπλωμά του και το αυτοκίνητό του για τα επόμενα 2 χρόνια ή 1 χρόνο. Δεν έχουμε εφαρμογή. Εδώ συμβαίνουν πράγματα και κανένας δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να έχει την ποινή που θα έπρεπε να επιβληθεί. Όμως να κάνω. Επειδή έχουμε καταναλώσει σχεδόν μία ώρα χρόνο για αυτό το θέμα, να το κλείσουμε. Ήθελα να προχωρήσουμε. Είναι πολύ σημαντικό, έτσι. Αυτό ήθελα και εγώ να τονίσω. Πρόεδρε, θέλετε κάτι να πείτε. Θέλω να πω το εξής, ότι ναι, μεν έχουν γίνει κάποια βήματα. Θεωρώ και εγώ θετικό το ότι συμμετέχουν άτομα με αναπηρία στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ανέφερε ο κ. Πρόεδρος. Για πρώτη φορά. Ναι, φυσικά αυτό δεν έχει σημασία. Η Κόρυδος είναι μη προσβάσιμη, δυστυχώς. Έχουν γίνει κάποια έργα, αλλά όλα πέσαν στο κενό, γιατί είναι εντελώς ακατάλληλα όλος ο σχεδιασμός πάνω στο οποίο στήθηκε τα πεζοδρόμια. Έτσι λοιπόν, είναι σαν να φτιάχνεις να παίρνεις μια εξαόρευη πολυκατοικία, να φτιάχνεις τον έκτον όροφο πλήρως προσβάσιμο, με τουαλέτες, δεν ξέρω και τι άλλο, και να μην έχεις καμία είσοδο. Δηλαδή, θα πρέπει για να μπει, ας πούμε, στο καπί, όπως είπε προηγουμένως, θα πρέπει κάποιος να τον πάει εκεί.
δεν θα μπορέσει ο άλλος να βγει από το σπίτι του που είναι δύο γωνίες πιο πέρα για να πάει. Άρα εκεί πρέπει κάτι να κάνετε, Πρόεδρε, για να έχετε δηλαδή, ο σχεδιασμός ακριβώς, ο σχεδιασμός πρέπει να είναι σε όλα τα επίπεδα και να είναι σωστά εφαρμόσιμο. Μάλιστα. Πρέπει να απαντήσω πριν πάμε στα κοιπά στο μήνυμα που έχω λάβει μέσω Facebook στη σελίδα μου και αφορά βεβαίως το ειδικό σχολείο. Μας λένε λοιπόν εδώ οι φίλοι μου ότι δεν διορίζονται δάσκαλοι. Υπάρχει πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους δασκάλους, κύριε Σταματάκη. Αργεί η λειτουργία, να ξεκινήσει τη λειτουργία το ειδικό σχολείο λόγω της έλλειψης βοηθητικού προσωπικού και υπάρχει γενικότερα σοβαρό το πρόβλημα στο θέμα αυτό. Τι έχετε να πείτε? Σας είπα και πάλι μια λέξη. Μιλάτε το κεφάλι και συμφωνείτε. Απλώς δίπλα στη λέξη αμηχανία που είπα όταν ξεκίνησα στον πρόλογο, βάζω και τη λέξη για να κλείσω όλα τα θέματα και προχειρότητα στο σχεδιασμό. Δηλαδή, σας είπα και πάλι, ακόμα και όταν υπάρχει η καλή πρόθεση από την οποιαδήποτε αρχή, είτε την κεντρική εξουσία, είτε κάποια δημοτική αρχή, να γίνουν κάποια πράγματα, δυστυχώς για άλλη μια φορά η προχειρότητα και των κρατούντων αλλά και των εργολάβων και του Έλληνα γενικότερα σε όλες τις φάσεις της ζωής μας. Νομίζω είναι αυτές που την ώρα που προσπαθούμε να λύσουμε ένα πρόβλημα τελικά να μην λύνουμε τίποτα και κάθε καλή προσπάθεια να πέσει στο κενό. Το θέμα το οποίο μου είπατε δεν το γνωρίζω προσωπικά. Και εσείς πρέπει να το δείτε, Πρόεδρε. Αλλά είναι ένα θέμα που πολλά παιδιά στο νομίζω. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, για να έχουμε πρακτική κάτι πρακτικότητα, θα παρακαλούσα λοιπόν την αγαπητή κυρία, τον αγαπητό κύριο που έστειλε αυτό το μήνυμα. Την Τετάρτη υπάρχει Δημοτικό Συμβούλιο. Ας μας φέρει αύριο εμένα, αν θέλει να με δει προσωπικά ή κάποιον άλλο Δημοτικό Σύμβουλο της αρεσκίας του Δημότης, να έρθει να μας βρει, να μας υποβάλει γραπτός, να μας εξηγήσει μπορείτε το θέμα. Μπορείτε να κάνετε κάτι εσείς αυτό, προϋπηρεσίας, κύριε Σταματάκη, να συζητήσει δηλαδή, το Δημοτικό Συμβούλιο που το καθήλει να μπορεί να έχετε αυτό το βοηθητικό προσωπικό που υπάρχει ανάγκη, έχουμε τηλεφωνική γραμμή. Θα δώσουμε τη δυνατότητα, παρακαλώ, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εκεί να εκφράσω ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Ναι. Είμαι μητέρα, έχω δύο παιδιά τα οποία είναι αμαία. Ναι. Να, αυτό ακριβώς το θέμα συζητάμε αυτή τη στιγμή. Είστε η δεύτερη που παίρνω μήνυμα για αυτό το θέμα. Πείτε μας παρακαλώ. Το πιο σημαντικό είναι αυτό, γιατί το ένα παιδί είναι στο ειδικό σχολείο, αν και αργά θα έπρεπε η θέση και το πρόβλημα γενικότερα. Έχω ένα παιδί το οποίο είναι στο σχολείο. Αναγκαζόμαστε να πηγαίνουμε σε κάθε διάστημα γιατί δεν υπάρχει κάποιος να καλύψει την ανάγκη αυτή. Και συγκεκριμένα πέρσι, δύο μήνες είχα μόνο βοηθητικό προσωπικό. Και το υπόλοιπο χρονικό, το υπόλοιπο διάστημα μόνοι σας καλύψατε αυτή την ανάγκη. Ναι, εκπεριτροπή. Το οποίο βεβαίως είναι πάρα πολύ δύσκολο, έτσι. Γιατί αν υπάρχει και αν και εργάζεστε, αν έχετε εργασία, τότε θα είναι ακόμη πιο δύσκολο. Και εδώ υπάρχει το θέμα ότι πολλές μητέρες στερούνται αυτή τη δυνατότητα εργασίας, γιατί πρέπει να είναι κοντά στα παιδιά τους, γιατί δεν υπάρχει βοηθητικό προσωπικό. Μπορώ να κάνω μια ερώτηση? Παρακαλώ, σας μιλάει αυτή τη στιγμή ο πρόεδρος των ΑΜΕΑ της Λακωνίας, ο κύριος Αλεξανδράκης. Παρακαλώ. Καλώς ήρθατε. Ήθελα να σας ρωτήσω μία ερώτηση. Είστε εγγεγραμμένοι στο σωματείο της Κορινθίας? Μάλιστα. Και το ίδιο ήθελα να κάνω και στην παρέμβαση μέσω του διαδικτύου. Είναι σημαντικό λοιπόν μέσω του σωματείου να περνούν όλα αυτά τα προβλήματα από την αρχή κάθε χρονιάς, και μόνο με την ενίσχυση των φορέων κατά τόπους θα μπορέσουμε να λύσουμε το θέμα και τα προβλήματα που υπάρχουν δυναμικά και μαζικά. Να ολοκληρώσω μόνο αυτό. Ο νομός Κορινθίας αριθμεί περίπου 150.000 άτομα. Το 15% από αυτούς τους ανθρώπους είναι άτομα με αναπηρία. Ο σύλλογος λοιπόν της Κορινθίας θα έπρεπε να έχει, δεν μιλάμε για 10, μιλάμε για 15%. Το 10 είναι 15.000. Το 15% είναι 19. Δεν είμαι και τόσο καλός στην... Τέλος πάντων, στο περίπου τώρα. Έχουμε πόσα μέλη στο σωματείο, πρόεδρε μου? 800. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό. Αυτό εδώ είναι ο πρόεδρος. Ναι, ξέρετε, να εγγραφούν όλοι στο σύλλογο. Πρόεδρε, ξέρετε τι ισχύει. Έχει τον τρόπο που βγαίνει προς τα έξω το σωματείο. Έτσι. Το σωματείο νομίζω ότι έχει την δημοσιότητα που χρειάζεται και τη δράση που χρειάζεται και κάθε σωματείο στην περιοχή. Αλλά δεν πρέπει να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας
πρέπει να βρεθούμε μπροστά αγωνιστικά. Ωραία. Αλλιώς θα μιλούσε ένας σύλλογος με 10.000 ανθρώπους πίσω του και αλλιώς με 1.000. Για να πάμε τώρα στο πρακτικό μέρος, γιατί ο κύριος Σταματάκης ήθελε μία απτή απόδειξη. Σωστά, δεν θέλατε να την έχουμε στο τηλέφωνο, κύριε Σταματάκη. Okay. Σας ακούω, πείτε μας. Θέλετε κάτι να προσθέσετε? Βεβαίως μπορείτε, γι' αυτό πήρατε. Σας πιάσαμε εμείς μονότερμα. Βάζετε ένα πολύ σημαντικό θέμα αυτό της ενημέρωσης και κάθε μητέρα ή κάθε γονιός που αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα καλείται από μόνος του ουσιαστικά να το λύσει χωρίς να έχει εκείνη τη δυνατότητα να βοηθηθεί μέσα από θέματα και μάλλον από εργαλεία που της δίνει η κοινωνία. Αυτό δεν θέλετε να πείτε? Μάλιστα, και δεν είναι μόνο το πρόβλημα, είναι πάρα πολλά προβλήματα τα οποία ναι, ο σύλλογος θα προσπαθήσει να κινητοποιήσει διάφορα θέματα και να τα εγγυήσει. Το θέμα είναι όμως ότι όλα αυτά τα προβλήματα θα πρέπει να κινητοποιηθεί εμπρός του κράτους. Αυτό είναι το θέμα. Ξέρετε κάτι? Δεν είναι μόνο ένα κομμάτι το οποίο πρέπει να κάνει. Είναι γεγονός ότι μέσα από τον φορέα στον οποίο, μέσα από το σωματείο στον οποίο ανήκετε, μπορείτε να διεκδικήσετε κάποια πράγματα και το σωματείο βεβαίως θα μπορεί να πιέσει περισσότερο και τις δημοτικές αρχές και την κεντρική εξουσία. Το θέμα είναι τώρα, εσείς αυτή τη στιγμή έχετε λύσει το πρόβλημά σας που έχετε με τα παιδιά σας? Για να μπορέσετε ουσιαστικά να μην... γιατί εσείς έχετε και δύο παιδιά από ό,τι μου λέτε. Είναι και τα δύο. Το ένα, ας πούμε, ότι με καλύπτει το ειδικό σχολείο γιατί υπάρχει προσωπικό προσωπικό. Το δεύτερο παιδάκι όμως που είναι στο δημοτικό σχολείο γιατί να πηγαίνουμε. Όπως προαναφέρατε, δεν μπορώ να πάω να δουλέψω. Φυσικά και δεν μπορείτε. Φυσικά και δεν μπορείτε. Αν πρέπει να πηγαίνετε σε κάθε διάλειμμα να πάρετε το παιδί σας ή να το πάτε και να το γυρίσετε πάλι πίσω. Είναι λογικό. Γιατί είναι ένα κοινό καρμάτων, ας πούμε, ότι δεν μπορώ να διέξω, οπότε δεν μπορώ να καλύψω τα σύνθημα των παιδιών. Ένα άλλο πρόβλημα είναι ότι με τον χρόνο, τον ΚΕΠΑ που χρειάζεται για να ξαναπεράσει την επιτροπή και να σου ξαναδούμε τα χρήματα, είναι ένα μεγάλο κλίμα για όλους τους ανθρώπους. Βεβαίως, γιατί η αναμονή... Βεβαίως, γιατί η αναμονή είναι πολύ μηνή και πραγματικά αυτό σημαίνει μείον στην οικογένεια και πολύ μεγάλο πρόβλημα να μπορέσεις να λειτουργήσεις στην οικογένεια με δύο παιδιά με ειδικές ανάγκες. Κύριε Σταματάκη, θέλετε να πείτε κάτι στην τηλεθεάτρια που μας πήρε τώρα και έδωσε αυτό το θέμα? Καλό είναι να συνεχίσουμε να δίνουμε στη δημοσιότητα σε αυτό το θέμα των ειδικών σχολείων. Εσείς μπορείτε να κάνετε κάτι ως Δήμος, να κάνετε πρόσληψη κάποιου βοηθητικού προσωπικού, είναι στη δική σας αρμοδιότητα? Επειδή δεν είμαι σε θέση να απαντήσω υπεύθυνα αυτή τη στιγμή, θα παρακαλούσα στην τηλεθεάτρια να μας δώσει γραπτός μια ενημέρωση. Μια εισήγηση σου. Ναι, αλλά εγώ θέλω όμως ως εκπομπή που προβάλλω το θέμα να έχω τα νεότερα. Οπότε θα με ενημερώσετε και εμένα για να ενημερώσουμε τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Είναι σαφές να μας δώσει μια γραπτή εισήγηση και να κάνουμε κάθε δυνατή. Κάτι θέλει να πει ο πρόεδρος, ο κύριος Ποτήρης. Δύο λεπτά. Ναι. Θέλω να πω ότι το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουμε σε όλη την Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή σε επίπεδο συνομοσπονδίας γίνονται μεγάλες προσπάθειες ώστε να καλυφθούν οι θέσεις από το αρμόδιο Υπουργείο. Υπάρχει όντως μια καθυστέρηση και δεν θέλω να πιστέψω το γεγονός ότι λέγεται ότι περιμένουν τα προγράμματα ΕΣΠΑ για να κάνουν τις προσλήψεις. Δεν μπορώ να πιστεύω. Ναι, εκείνα παρακαλώ. Που... Επίπεδο ΕΣΠΑ. Λίγο πιο δυνατά αν θέλετε, λίγο πιο δυνατά. Το ΕΣΠΑ δεν καλύπτει το βοηθητικό προσωπικό. Το ΕΣΠΑ είναι η παράλληλη στήριξη. Το βοηθητικό προσωπικό είναι σε 4 διαμαγράφους. Είναι στο κρατικό προϋπολογισμό, γιατί τα έχουν φέρει όλα. Μάλιστα. Για να σας πω κάτι. Εννοείται αυτό. Γιατί θέλω να πάω στο επόμενο. Στην περιφέρεια, αλλά όχι στα παιδιά τη.
Καλά. Ένα θέμα που έχουμε. Θέλει πολλή δουλειά αυτό το θέμα, ξέρετε. Δεν είναι τόσο απλό. Πρέπει να κινητοποιηθούμε όλοι. Να καλυφθούν κάποια πράγματα τα οποία δεν συνάδει το άλλο. Ξέρετε κάτι, να καλυφθούν. Όσο καλύφθουν τις ανάγκες, 5 μήνες και 6 που σταματάμε να παίρνουν τίποτα για τα παιδιά. Να καλυφθούν τα αυτονόητα. Τελικά. Έτσι. Μάλιστα. Κύριε Βότηρη, κάτι θέλετε να πείτε στην κυρία Έχουμε σιγά σιγά εντοπίζουμε και προβλήματα γενικά με αφορμή την κυρία, έχω να πω και άλλα πράγματα. Άρα μην την κρατάμε. Έχετε ολοκληρώσει, θέλετε κάτι να προσθέσετε, μην σας κρατάμε στην τηλεφωνική γραμμή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά ήθελα μόνο. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβασή σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά, γεια σας. Έχουμε εντοπίσει αρκετά προβλήματα και αναφέρονται με πολλά προβλήματα. Ένα από τα αυτά είναι η συχνή αλλαγή δασκάλων. Στα άτομα με αναπηρία και ειδικά σε ορισμένες παθήσεις, ειδικά στον αυτισμό, σε παθήσεις και σε παθήσεις. Πόσα είναι αυτά τα παιδιά πάνω στο ειδικό σχολείο, Πρόεδρε? Δεν έχω σαφή εικόνα. Πρέπει να το δούμε αυτό. Εσείς ξέρετε, κύριε Σταματάκη. Δεν έχω σαφή εικόνα. Άρα πρέπει να το δούμε. Υπάρχουν πολλά παιδιά και να δούμε πώς μπορούμε ίσως εκ των ενόντων να λυθεί αυτό το θέμα. Δυστυχώς πολύ λίγα πάνε. Υπάρχουν πολλά παιδιά που δεν πάνε σχολείο. Και δεν υπάρχουν θέσεις. Είναι παραβίαση συντάγματος το ότι υπάρχουν άτομα, που δεν πάνε, παιδιά που δεν πάνε σχολείο. Δεν λέω άτομα με αναπηρία, παιδιά που δεν πάνε σχολείο. Πρέπει όλα τα παιδιά ανεξαρτήτως αναπηρίας. Και ποιος σου καθορίζει το όριο? Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα και είμαι στη φάση διερεύνησης και θα το βγάλω, θα το αναδείξω. Υπάρχει ένα πρόβλημα με το ΚΕΔΗ. Το ΚΕΔΗ είναι το κέντρο αξιολόγησης, όπου εκεί γίνεται μια αξιολόγηση στα παιδιά για να μπορούν να δουν σε ποιο σχολείο μπορούν να ανταχθούν. Εάν μπορούν να ανταχθούν σε τμήμα με φυσιολογικά παιδιά ή σε τμήμα με ειδικές δεξιότητες. Υπάρχει ένα θέμα εκεί γιατί το. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι στην Κόρινθο, οι δάσκαλοι, το επιστημονικό προσωπικό που έχει διοριστεί και που είναι υπεύθυνο για αυτά. Το θέμα είναι πολύ ευαίσθητο, να το βλέπετε. Είτε είναι άπειρο. Θέλω, γιατί έχει πάει 11 και 10 η ώρα, δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να καλύψουμε όλη τη δυνατότητα. Μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε και μια δεύτερη εκπομπή. Έχουμε μια ακόμα τηλεφωνική γραμμή. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κυρία Μουδάκη. Καλησπέρα και σε εσάς. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Η κυρία Τι κάνετε, κυρία Ράπογλου? Πολύ καλά, ευχαριστώ εσείς. Εδώ. Να είστε καλά. Στην ενημέρωση όσο μπορούμε και άμα καταθέτετε και εσείς τη δική σας άποψη, σαφώς. Πολύ καλά, πολύ καλά, ευχαριστώ. Σας ακούω. Ακριβώς. Εγώ δεν θέλω να περιοριστολογήσω, αλλά θα το γνωρίζουν όλοι ότι σαν γονέα και γονικό και γονέα πανέστησα την αναπηρία του 1990 στον νομό μας. Και η πρώτη πρόεδρος, θα έλεγα. Ακριβώς. Έτσι. Σήμερα δεν έχω δει κανένα να δει από τότε ως και σήμερα. Δεν τόσο να παρά αυτά που είπε ο κύριος Αλεξανδράκης. Θα ήθελα πάρα πολύ να ζήσω στο δίκτυα δεσίκος και εγώ και ο γιος μας, αλλά μπορώ να αυτός ο υπέροχος, αυτός ο υπέροχος γιος σας με τα υπέροχα μάτια. Ακριβώς. Είναι μια χαρά. Όσο μπορεί και του δίνετε τη δυνατότητα, κυρία Ράπογλου. Θα ήθελα επίσης να μου πουν οι υπεύθυνοι εκεί, ο πρόεδρος μας, ο κύριος Ποτήρης, ο κύριος Σταματάκης και ο κύριος Αλεξανδράκης. Όταν ένα παιδί έχει σήμερα την ηλικία των 30 χρόνων και θέλει να περάσει από επιτροπή και πάει και να το περάσουν το 2018, ας μου πει ποιος αρμόδιος γιατρός και ποια επιτροπή είναι αυτή που μπορεί να κρίνει κάτι τέτοιο. Καλά. Αυτό είναι για γέλια, έτσι. Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό το πράγμα είναι για γέλια. Γιατί αυτά τα παιδιά με τετραπληγία, με ποσοστό αναπηρία 100% έχουν την ευρωπαϊκή δαφάνματα. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που θέλουμε να το ανοίξουμε και αυτό, κυρία Ράπογλου. Βάλτε τα κι εσείς, σας απασχολούν σαφώς και θα το δούμε και αυτό το θέμα. Και όταν αφορά και τις ράντες που μιλήσατε προηγουμένως, ναι. Για ορισμένες αφενείδες τους πολίτες, είναι ορισμένα σημεία της πόλης, ναι, που οι ίδιοι εμείς οι πολίτες κρίνουμε τις ράντες. Βεβαίως. Έχουμε εντοπίσει αρκετά σημεία. Τα έχετε κάνει γνωστά είτε στο σύλλογο, στο σωματείο, είτε στο Δήμο? Μα είναι στο σωματείο. Τα γνωρίζετε, άρα λοιπόν. Άρα αυτό που πρέπει να κάνουν είναι η δημοτική αρχή να κινητοποιηθεί. Παιδιά, συγγνώμη. Τα πράγματα είναι απλά, μαθηματικά. 1, 2, 3, κύριε Σταματάκη. Δεν είναι μόνο η δημοτική αρχή.
Και ποιος άλλος. Αν υπάρχει και τις αστυνόμες από την αστυνομία. Ένας τροχονόμος ο επιχειρητής. Ποια αστυνομία, υπάρχει αστυνομία. Στο κέντρο κράτησης παράνομων μεταναστών βρίσκεται. Υπήρχε η δημοτική αστυνομία. Ποια δημοτική αστυνομία, τι τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει τίποτα. Άρα λοιπόν κάτι πρέπει να γίνει. Άρα να έχουμε μεγαλύτερη ελπίδα σε ό,τι αφορά να κάνουμε κάποιες διαφοροποιήσεις στα έργα, μπορεί να γίνει αυτό. Οφείλω να πω ότι η δημοτική αστυνομία. Τι είπατε, κυρία Ράκογλου. Τι να σας πω, είναι μια πρόταση που. Εντάξει. Θα πρέπει λίγο να παίρνουμε εμείς τις φυλακίδες, τους πολίτες ή να βάλουμε κάποιες θετικές επάνω. Ή μετά θα τα δώσουμε και πρέπει να περάσει ο ΑΜΕΑ γιατί δεν έχει άλλη πρόσβαση για να πάει στον προορισμό του. Είναι και θέμα βέβαια του πολίτη, του κάθε πολίτη, ο σεβασμός που δείχνει απέναντι στα άτομα αυτά. Έτσι. Δεν είναι μόνο η μια δημοτική αρχή που μπορεί να δώσει τις λύσεις. Έτσι. Έχει να κάνει βεβαίως και με εμάς τους ίδιους. Πόσο σεβόμαστε τον συνάνθρωπό μας, έτσι. Έχουμε και εμείς ευθύνη απέναντι σε αυτό. Μην τα ρίχνουμε όλα σε μια δημοτική αρχή, σε ένα κράτος. Πρέπει και εμείς να φανούμε άξιοι ουσιαστικά του σεβασμού και των ανθρώπων με ειδικές ικανότητες. Έτσι. Γιατί μόνο τότε θα αποκτήσουμε ένα σεβασμό, αν τους σεβαστούμε. Ξέρετε... Θέλω να σας ευχαριστήσω. Θέλετε να πείτε κάτι άλλο, κυρία Ράπτου. Κυρία Μουδράκη. Παρακαλώ. Από το 1990, στα γονείς, δεν ζητούσαμε ποτέ την ελεημοσύνη κανενός. Ναι, σας ακούω. Σας ακούμε διακόπτω. Ζητούμε το σεβασμό όλων. Μα αυτό είναι το ζητούμενο. Τελικά, ελεημοσύνη για ποιο λόγο. Δεν έχετε κανένα λόγο να ζητήσετε ελεημοσύνη. Το κράτος είναι απέναντί σας υπεύθυνο να μπορεί να βοηθήσει κάποιες καταστάσεις. Μην τρελαθούμε κιόλας εδώ πέρα να τα ανατρέψουμε όλα. Έτσι. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε εσάς καλή δύναμη και καλό κουράγιο, κυρία Ράπογλου. Δυστυχώς οι ανατροπές που ζούμε... Και πολλά χαιρετίσματα στον υπέροχο γιο σας. Οι ανατροπές που ζούμε... Θυμάμαι πάρα πολύ μικρό το πρώτο ρεπορτάζ που έκανα για άτομα με ειδικές ανάγκες πριν πολλά πολλά χρόνια. Μιλάμε κάπου για το 1990 και είναι ένα καταπληκτικό παιδί το παλικάρι. Λοιπόν, κύριε Σταματάκη, έχετε κρατήσει κάποια πράγματα να πείτε? Σας ακούω. Δυστυχώς είπαμε από την αρχή ότι είναι πάρα πολύ λίγη ώρα. Εγώ κάνω και μια δεύτερη εκπομπή. Δεσμεύεστε να πείτε την άλλη Δευτέρα. Λοιπόν, αν θέλετε αφού θέλετε να το χοντρίνουμε, παίρνω την πρόκληση. Και την πρόσκληση, αν θέλετε. Και θέλω να μας έχετε. Παίρνω το γάντι από κάτω. Ωραία. Και θα ήθελα, επειδή αρχίζουμε πλέον μια. Νομίζω ότι αυτός ο διάλογος και αυτή η κόντρα εντός εισαγωγικών μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να επιφέρει, να ανοίξουμε αυτά τα θέματα. Mm-hmm. Θα σας πω έτσι μερικά παραδείγματα για να καταλάβουμε σε τι επίπεδο. Ένα δημοτικό συμβούλιο ειδικό για θέματα. Σε τι επίπεδο βρισκόμαστε. Όπως είπατε κι εσείς, και η κεντρική πολιτεία. Και η Δήμη και όλη η κοινωνία θα πρέπει κάποια στιγμή να ξεφύγει από το γίνανε αυτά τα έργα, γίνανε εκείνα τα έργα. Θα πρέπει πλέον να ασχοληθούμε σοβαρά με θέματα όπως είναι η παιδεία, η υγεία, mm-hmm. η ασφάλεια. Mm-hmm. Που στην Ελλάδα του 2013 δεν έχει καταργηθεί ούτε η παιδεία, δεν έχει καταργηθεί στα χαρτιά τουλάχιστον. Έχει υποβαθμιστεί. Ούτε η υγεία. Έχει υποβαθμιστεί. Ούτε η ασφάλεια. Σύμφωνα με το Σύνταγμα, σύμφωνα με τους νόμους, αυτά υπάρχουν. Στην πραγματικότητα όμως πώς θα. Εγώ θα δεχόμουν ως πολίτης ο μισθός μου να μειωθεί κάτω από το ίμιση, δεν ξέρω πόσο στον καθένα μας, αρκεί όμως να μου παρήχανε αυτό για το οποίο ουσιαστικά καλείται σήμερα να λύσει η κεντρική πολιτεία και εξουσία. Σας τα πει, κύριε Σταματάκη. Έχει και σχολεία. Έχει και δασκάλους. Έχει και σχολεία και καθηγητές. Μα τι λέτε τώρα. Έχει και αστυνομικά τμήματα. Έχει και νοσοκομεία. Ας βάλει κάποτε ο λαός, το κράτος, προκαλέστε τους. Θα ήθελα πάρα πολύ να δω σε αυτό το πάνελ τους 4 βουλευτές του νομού μας. Επιτέλους, βαρεθήκαμε να ακούμε για τη θέση του ενός και του άλλου για ένα σοβαρό θέμα που είναι η ελευθερομετανάστευση μέσα στο κεντρικό ιστό της πόλης. Κάποια στιγμή θα πρέπει όλοι να τεθούν όλα τα ζητήματα, να τεθούν επτάπτως, ειδικά τα κοινωνικά θέματα. Θα ήθελα στις επόμενες δημοτικές εκλογές να ακούσω τις θέσεις των υποψηφίων δημάρχων και δημοτικών συμβούλων σχετικά με κοινωνικά θέματα, τα οποία είναι φλέγοντα και αφορούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα ήθελα να δω τους βουλευτές
Θα σας πω ένα γεγονός που συνέβη ξένα προσωπικά. Mm-hmm. Ήρθε βουλευτής του νομού, εν ενεργεία αυτή τη στιγμή, και μου λέει: σε παρακαλώ πάρα πολύ, φρόντισε για τον κύριο Τάδε. Το καρότσι που αλλάζει σύμφωνα με τον νόμο, παλιά ήταν 5 χρόνια, με το κάναν 6 χρόνια. Επειδή είναι χοντρός ο άνθρωπος, επειδή το έχει ταλαιπωρηθεί το καρότσι, να μην το αλλάξουμε στα 6 χρόνια και στα 5 χρόνια. Και του λέω: αγαπητέ κύριε βουλευτά, θέλετε να πείτε ότι είστε πιο ευαίσθητος από τον γιατρό? Δεν έχετε παραλλάξει τον νόμο. Εσείς είστε βουλευτής, εσείς ψηφίζετε. Γιατί έρχεσαι σε μένα και μου λέει να παραβώ τον νόμο που εσύ ψήφισες? Δηλαδή βιώνουμε τον απόλυτο παραλογισμό. Επιτέλους, τα κοινωνικά θέματα, τα θέματα των ΑΜΕΑ δεν είναι ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε του ΠΑΣΟΚ κανένας θέματος. Θα πρέπει επιτέλους τα ΜΜΕ, η κοινωνία, ο πολιτικός κόσμος να σταματήσουν να ασχολούνται σήμερα σαν βασικό θέμα αν ψήφισε ναι ή όχι η Τζάκρη ή αν τα υποβρύχια ήταν νόμιμα ή παράνομα. Επιτέλους θα πρέπει να ασχοληθούμε με την καθημερινότητά μας. Και η καθημερινότητα των ΑΜΕΑ, η λύση των προβλημάτων των ΑΜΕΑ, είναι και ένδειξη σεβασμού και πολιτισμού. Πολύ καλά τα λέτε έτσι, όπως τα λέτε, αλλά ξέρετε κάτι υπό τον τύπο των ύλων πρέπει να τα βάλουν όλοι οι ασκούς. Και να σας πω και κάτι άλλο. Εσείς βλέπετε δεξιά. Υπό τον τύπο των ύλων το θέμα αυτό. Εσείς βλέπετε δεξιά και αριστερά. Αφήστε τους ΑΜΕΑ. Γενικότερα, μια κοινωνία πολιτισμένη. Εγώ δεν βλέπω. Δηλαδή στην καθημερινότητά μου, δυστυχώς αυτά που βλέπω με πληγώνουν όπου και να γυρίσω. Η Ελλάδα με πληγώνει βαθύτατα. Το θέμα είναι ότι κάτι πρέπει να κάνουμε. Παρακαλώ, κύριε Αλεξανδράκη, θέλετε να πείτε κάτι εσείς, κύριε Ποτήρη, για να δώσουμε τη δυνατότητα στον κύριο Αλεξανδράκη και να προχωρήσουμε λίγο πιο πέρα στο θέμα το ΚΕΠΑ. Εγώ θα έλεγα ότι ο κοινωνικός ρατσισμός. Πάντως, εγώ θα ξανακάνω, αν θέλετε, πάλι εκπομπή και θα έχουμε και κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο αλλά και βήματα. Εγώ δεσμεύομαι σε κάθε εκπομπή που θα με καλέσετε να είμαι παρόν, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να δω και τους υποψηφίους σε κάθε περιφερειάρχες, δημοτικούς συμβούλους, δημάρχους, βουλευτές, να έρθουν να μας πούνε ένα-ένα τα θέματα, ποια είναι η λύση που προτείνουμε. Μην αγχώνεστε, παρακαλώ. Θα έλεγα ότι ο κοινωνικός ρατσισμός αυτή τη στιγμή έχει και έκφραση, χειρονομία. Ξέρεις, και θεωρώ πολλές φορές, όταν τη βλέπω αυτή τη συγκεκριμένη χειρονομία, θα σας δείξω ποια είναι, χειρότερη και από τη χειρονομία των ακραίων. Δεν θέλω να πω το όνομα, δεν μπορώ να το πιάσω το όνομα αυτό. Ακραίων Ελλήνων. Η συγκεκριμένη χειρονομία που ίσως θα πρέπει να την υιοθετήσουν και αυτή είναι αυτή εδώ. Αυτό το πράγμα, αυτή εδώ η κίνηση. Το μισό λεπτό. Το μισό λεπτό που λέει ο ασυνείδητος οδηγός όταν έχει σταματήσει μπροστά στη ράμπα και περιμένει να περάσει από το κοροτσάκι η κυρία. Το μισό λεπτό που λέει ο ασυνείδητος οδηγός όταν πλησιάζει δίπλα του ο ΑΜΕΑ για να παρκάρει και του λέει μισό λεπτό. Μα τι θέλεις, τι θα πάθεις για μισό λεπτό όταν άλλος περιμένει να παρκάρει για να φύγει αυτός για να παρκάρει. Αυτή είναι η χειρονομία του ρατσισμού σήμερα. Αυτό το πράγμα είναι. Αυτό το κάνουν σε όλες τις γωνίες για να φαίνεται καθαρά. Αυτό είναι ο κοινωνικός ρατσισμός, η έκφραση. Αυτή είναι η ποιότητά μας. Αυτή είναι η ποιότητά μας. Και ξέρετε, λέμε ότι έχουμε μια κληρονομιά, κουβαλάμε ιστορία, κουβαλάμε γονίδια, κουβαλάμε. Τελικά τι κουβαλάμε? Πού είναι αυτό το οποίο πρέπει να δώσουμε απέναντι στο συμπολίτη μας? Κύριε Αλεξανδράκη, παρακαλώ, θέλετε να τοποθετηθείτε σε όλα αυτά τα οποία έχουν υποθεί εδώ? Είχαμε φτάσει σε ένα σημείο να υπάρχει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι του κόσμου, σχεδόν όλοι, του γενικού πληθυσμού, που σέβονταν τον άνθρωπο με την αναπηρία, όμως οργανωμένα με τον κακό ήχο, δημοσιογραφικό όμως, τίτλο «Ανάπηρος Μαϊμού», έγινε από την πολιτεία, τέλος πάντων, μία οργανωμένη επίθεση κατά των ανθρώπων που αντιμετωπίζουμε την αναπηρία. Γιατί πιστεύετε ότι έγινε αυτή η επίθεση? Θέλουν να μειώσουν τους ανάπηρους στην Ελλάδα? Βεβαίως. Αυτό γιατί τους κοστίζει πολύ? Βεβαίως. Δεν κρύβω. Γιατί κάποιοι, μισό λεπτό αν θέλετε για να μου απαντήσετε συνολικά, ή γιατί κάποιοι από πολιτικά γραφεία, από κέντρα τα οποία κατεύθυναν αυτή τη διαδικασία και στο κυνήγι της μεγάλης ρεμούλας λειτουργήσαν κατά αυτόν τον τρόπο? Σίγουρα στα πολιτικά γραφεία θα πρέπει να ψάξουμε να βρούμε αυτούς που πίεζαν τις επιτροπές, οι οποίες ήταν επιστημονικά καταρτισμένες και με υψηλό επίπεδο, να δίνουν ψεύτικα χαρτιά. Εκεί λοιπόν έγινε ένας μεγάλος αγώνας, τον οποίο δεν μπορέσαμε να σταματήσουμε και να ανατρέψουμε και άλλαξε, κατά τη γνώμη μου, η άποψη του γενικού πληθυσμού για τον άνθρωπο με αναπηρία. Έγινε δηλαδή
το ράγισμα πάνω σε αυτό το κοινωνικό έρισμα που λέω ότι είχαμε, στο ότι έπρεπε να προστατευτεί το άτομο και η οικογένεια με αναπηρία. Από εκεί και μετά δέχτηκε ο λαός πολύ πιο εύκολα όλες τις μειώσεις που έγιναν στο χώρο των ατόμων με αναπηρία. Και μιλάω για την κατάπτωση των υποδομών, των διαφόρων κέντρων που υπήρχαν υποστήριξης κλπ. Μιλάμε για ανθρώπους που δεν έχουν πλέον τις θεραπείες τους, για την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη η οποία κατέρευσε, η δημόσια υγεία κατέρευσε. Πάμε κατευθείαν για, για την ιδιωτική και ήδη έχουμε δει πόσα πολλά κέντρα έχουν ανοίξει γύρω-γύρω και στην Πελοπόννησο. Όμως να σας πω κάτι. Όταν ένας αμαία πηγαίνει ουσιαστικά και παίρνει μία λάθος γνωμάτευση ή δεν είναι καθόλου αμαία, έτσι. Όλο αυτό το κύκλωμα το οποίο λειτουργεί δεν θα μπορούσε κανένας να το συγκρατήσει, πιστεύετε. Ακόμα και τα σωματεία των αμαία δεν έπεσαν, δεν ήταν τόσο πολύ στην αντίληψη των σωματείων ότι κάτι γίνεται εδώ, κάτι τρέχει. Δεν ήταν τόσο πολύ. Δεν είναι τόσο πολύ. Και βεβαίως να πούμε κάτι, ότι κανένας δεν έχει οδηγηθεί στην δικαιοσύνη. Κάποια 38 στοιχεία δόθηκαν στη δημοσιότητα με σκοπό να σπάσει το αραγές της ελληνικής κοινωνίας και το κοινωνικό έρισμα που είχαν οι άνθρωποι με αναπηρία στην ελληνική κοινωνία να χαθεί. Να υπάρξει δυσπιστία δηλαδή. Να υπάρξει δυσπιστία, να μην πιστεύεις και το μισό. Και εδώ θα εξηγήσω και το μισό λεπτό που λέει ο κύριος Ποτήρης. Το μισό λεπτό το κάνει ο κάθε ένας. Γιατί δεν πολύ πιστεύει ότι πλέον είσαι ανάπηρος. Πρέπει τώρα να παλέψουμε για να πείσουμε ότι είμαστε ανάπηροι. Αυτό που γίνεται καθημερινά. Έρχονται τα κέπα με έναν πολύ κακό και πολλές φορές αλλαγμένο, ύστερα από τις παρεμβάσεις μας, κώδικα βαθμονόμησης αναπηρίας, να καταστρέψουν οικογένειες, να καταστρέψουν ζωές, διότι οι άνθρωποι βρίσκονται αυτή τη στιγμή χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, χωρίς επίδομα και δεν θα το ξαναπάρουν διότι η αναπηρία τους, ενώ κάποτε ήταν 67% και τους εξασφάλιζε έστω ένα μικρό επίδομα για να ζήσουν, μέσα στα πλαίσια της οικογένειας, που είναι το πιο σημαντικό στοιχείο της ελληνικής κοινωνίας, γιατί χωρίς οικογένεια δεν θα ζούσε κανένας αμαία, δεν έχουμε τόσα επιδόματα ώστε να μπορούμε να ζήσουμε μόνοι μας, και ούτε εξασφαλίζεται η αυτόνομη διαβίωση, διότι σας είπα ότι οι δομές πάσχουν. Στο εξωτερικό, ένας άνθρωπος με αναπηρία μπορεί να ζήσει μόνος του, γιατί έχει είτε τη δουλειά του, είτε ένα σωστό και σοβαρό επίδομα και έχει και τις υποδομές για να ζήσει και μόνος του. Μάλιστα. Μισό λεπτό. Λοιπόν, να ολοκληρώσω μέσα σε ένα λεπτό. Μας πιέζει και ο χρόνος. Ναι. Και αυτό που έχουμε καταλήξει τώρα να συμβαίνει είναι να δημιουργηθεί το γνωστό διέρηκε βασίλευε που πάντοτε μας κυνηγάει στην ελληνική κοινωνία και ουσιαστικά κάποιοι άνθρωποι που αντιμετωπίζουμε σοβαρή αναπηρία, να μην πολύ σκεπτόμαστε, και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, χωρίς να είμαι μέσα σε αυτούς, ούτε ο συνάδελφος ο κ. Ποτήρης είναι μέσα σε αυτούς, να μην πολύ ενδιαφερόμαστε για αυτούς που τους κόβουν τα κεπά, γιατί κοιτάμε να σώσουμε το τομάρι μας. Έχει ξεπεράσει από τη γενικότητα και το σύνολο και έχει πάει στο ατομικό καθαρά μάλιστα, σημείο. Μάλιστα. Το διέρη και βασίλευε και αυτό είναι έφτασε βέβαια. Και εδώ. Έτσι, είναι πρέπει λοιπόν χειρότερο. Να καταφέρουμε να στήσουμε πρώτα όλη την ελληνική κοινωνία ξανά στα πόδια της για να μπορέσουμε να βρούμε μία διέξοδο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Μάλιστα. Κύριε Σταματάκη, θέλετε να τοποθετηθείτε σε αυτό για να δώσω τη δυνατότητα και στον κύριο Ποτήρη. Με κάλυψε απόλυτα ο κύριος Αλεξανδράκης. Είπε την εξής κουβέντα. Στην κατακλείδα της τοποθέτησης. Ναι, δηλαδή στην προσπάθεια. Έτσι. Δεν έχει σημασία τώρα αυτή η προηγούμενη κυβέρνηση και όλες οι κυβερνήσεις. Προκειμένου να κάνουν περικοπές στον κάθε ένα κλάδο, το πρώτο πράγμα που κάνανε ήταν γκεμπελικά να φορτώσουν, να του ρίξουν λάσπη. Οι φορτηγατζίδες οι απατεώνες, οι κλέφτες οι ταξιτζίδες, οι απατεώνες οι γιατροί που υπερσυνταγογραφούν, όλη αυτή η ιστορία, στο νοσοκομείο, τα επιδόματα, οι μαϊμού συντάξεις, όλη αυτή η ιστορία, η οποία για να είμαστε και ειλικρινείς, δεν είναι αδικαιολόγητη. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Το είπαμε και προηγούμενα αυτό. Δεν είναι αδικαιολόγητο. Το μόνο πράγμα που μπορεί να κάνει είναι να πιάσει τον κλέφτη σημασία και να τον τιμωρήσει. Κατά πόσο το μειώνει το και το συμπυκνώνει. Εγώ θα ήθελα να ακούσουν δημόσια κάποια πράγματα αντί να ακούμε για το υποβρύχιο, σας είπα και πάλι, αν ήταν ενόμενο εδώ. Να ακούσουμε ποια είναι τα ποσοστά του ΑΕΠ στην υγεία,
ποια είναι τα ποσοστά που δίνονται στα κοινωνικά επιδόματα και να μας πούνε ποιοι είναι οι μέσοι όρες στην Ευρώπη. Να δούμε πού βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα. Πολύ σημαντικό θέμα. Καλησπέρα σας, παρακαλώ. Πρόεδρε, πάντοτε τυχαίνει μια τηλεφωνική, θα σας δώσω το λόγο. Παρακαλώ, καλησπέρα σας. Ναι, καλησπέρα σας. Τι κάνετε? Είμαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ακούω. Την καλησπέρα εκεί στον αγαπημένο κύριο Στάκη Ποτήρη και στον κύριο Σταματάκη. Να είστε καλά. Μία κάθετη τοποθέτηση. Έχουμε και τον κύριο Αλεξανδράκη εδώ, όμως, που μας έχει έρθει από τη Μεσσανία. Το οποίο έχει Λακωνία. 10 ετών αυτή τη στιγμή. Ναι. Ενώ έχει χαρακτηριστεί αμαία από πολύ μικρή ηλικία, γιατί δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, από εκείνη τη στιγμή και μετά η πολιτεία ήταν ανύπαρκτη. Δηλαδή δίνουν ένα προνοιακό επίδομα και από εκεί και πέρα δεν εμφανίζεται ποτέ κανέναν να πει τι κάνει αυτό το παιδί, μεγαλώνει, πώς μεγαλώνει, ζει στις σωστές συνθήκες, πώς χρησιμοποιούν αυτό το προνοιακό επίδομα το οποίο παίρνει. Και περνάνε τα χρόνια και έρχεται η ηλικία που το παιδί θα πρέπει να πάει στο σχολείο. Πάλι δεν ενδιαφέρεται κανένας να μάθει αν αυτό το παιδί πήγε στο σχολείο ή όχι. Θα το ξαναζητηθούν αν είναι αγόρι όπως εμένα σε αυτή την περίπτωση, όταν δεν είναι να πάει φαντάρος. Άρα μιλάτε για ανυπαρξία. Μιλάτε για ανυπαρξία. Πρέπει να ξεκινάει από την πολύ μικρή ηλικία, γιατί δεν μιλάμε για αλληλεγγύη, γιατί η αλληλεγγύη σημαίνει ότι έχει το δικό σου πρόβλημα και δεν προσπαθεί να σε βοηθήσει κανένας άλλος. Αλληλέγγυο σημαίνει κάθομαι δίπλα σου. Το θέμα δεν είναι να κάθομαι δίπλα σου. Άρα μιλάτε για ανυπαρξία των κοινωνικών δομών αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Μάλιστα. Μισό λεπτό, να μας το εξηγήσει. Μας ακούτε? Κοινωνικές δομές σε ό,τι. Δηλαδή, εσείς, να σας εξηγήσω κάτι. Αυτή τη στιγμή μιλάμε κοινωνικές δομές και μιλάτε σαφώς, τοποθετείτε την έννοια των κοινωνικών δομών πού? Στο θέμα της ψυχολογικής υποστήριξης. Ένα. Όχι μόνο στην ψυχολογική υποστήριξη, γιατί η ψυχολογική υποστήριξη είναι το ένα τμήμα. Μπράβο. Που αφορά τους γονείς. Δεν εμφανίστηκε ποτέ κανένας. Μιλάμε και για την υποστήριξη στο ίδιο το ΑΜΕΑ, γιατί οι γονείς κάποια στιγμή γερνάνε και πρέπει αυτό το άτομο με τον οποιοδήποτε τρόπο να ενταχθεί. Είτε να ενταχθεί μέσα σε ένα σύνολο ατόμων με αναπηρίες, γιατί δεν θα μπορεί να λειτουργήσει μόνος του, είτε θα πρέπει να λειτουργήσει μέσα σε ένα κοινωνικό επίπεδο αυτόνομα πλέον. Αυτό λοιπόν δεν συμβαίνει. Εδώ μπαίνει όμως και αυτό το κομμάτι της ανησυχίας των γονέων τι θα αφήσουν πίσω τους, έτσι. Βεβαίως. Πολύ σημαντικό θέμα. Το πίσω μέρος του μυαλού μας, το εμπρός μέρος του μυαλού μας. Εάν τελειώσετε, θέλει κάτι να σας ρωτήσει ο κύριος Ποτήρης. Βεβαίως. Πείτε, ολοκληρώστε αν θέλετε. Τίποτα. Και σε ό,τι αφορά το θέμα της αξιολόγησης, το θέμα της επιτροπής αξιολόγησης. Τον ΚΕΠΑ. Όχι το ΚΕΠΑ. Α. Το ΚΕΠΑ είναι για τις αναπηρίες. Ναι. Το ΚΕΔΙ. Α, το μάλιστα. Οποίο αφορά την αξιολόγηση των παιδιών τα οποία πρόκειται να παρακολουθήσουν τα σχολεία. Α, μάλιστα. Επειδή εγώ τώρα μπορούσα να το κάνω αυτό για το παιδί που έχει κάποιες δυνατότητες, μας είπαν λοιπόν ότι μέχρι τις 15 Νοεμβρίου περιμένουν ότι θα υπάρχουν άτομα για να περάσουν από την επιτροπή για να στελεχωθεί η επιτροπή αυτή. Και τι θα κάνει? Λοιπόν ότι υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν πάει ακόμη στο σχολείο. Μένουν εκτός σχολείου. Μένουν εκτός σχολείου. Ακριβώς. Και αν είναι δυνατόν σε αυτή την εποχή, στο 2013, τα ακριβώς. παιδιά να μένουν χωρίς τη μάθηση, ακριβώς. χωρίς να ανοίγουν παράθυρο στον κόσμο. Ακριβώς. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο, πραγματικά δηλαδή. Ακριβώς. Μπορεί να στερηθείτε, εν πάση περιπτώσει, να του δώσετε κάτι που, το οποίο έχει ανάγκη, αλλά εκείνο που δεν νοείται με τίποτα να στερηθεί είναι η μάθηση, είναι να μπορέσει να ανοίξει τους ορίζοντες και να ξεφύγει και από το θέμα το οποίο τον απασχολεί. Και η κοινωνικοποίηση εκτός. Σαφώς, δεν το συζητούμε. Κάτι θέλει να σας ρωτήσει ο κ. Ποτήρης. Ναι, ναι. Πάνω σε αυτό το θέμα που αναφέρατε, είναι η πρώτη φορά που επιχειρείτε για να στείλει το παιδί στο σχολείο ή τουλάχιστον να βγει έξω από το σπίτι? Να βγει έξω από το σπίτι, όχι, ναι. Να βγει στο σχολείο, ναι, γιατί τώρα ναι. έχει δυναμώσει. Και πόσο χρονών είναι το παιδί αυτή τη στιγμή? Πόσο χρονών είναι το παιδάκι σας? Είναι 10 ετών. Εδώ μιλάμε καθαρά κατάφορη παραβίωση συντάγματος. Ορίστε. Εδώ καταπατείτε το Σύνταγμα, από την ίδια την πολιτεία. Άρα λοιπόν θα πρέπει ουσιαστικά και εσείς να έχετε μία επικοινωνία με τους ανθρώπους οι οποίοι είναι μέλη σας και εσείς βεβαίως, αγαπητοί μου, θα πρέπει να επικοινωνείτε με αυτές τις δομές τις οποίες υπάρχουν. Η χώρα... Εδώ ήταν κάθε περίπτωση, είναι διαφορετική για το τι ένα παιδάκι μπορεί να πάει ή δεν μπορεί να πάει στο σχολείο, γιατί θα έλεγα το μεγαλύτερο αριθμό των παιδιών που έχουν σημαντικές αναπηρίες αντιμετωπίζουν και πολύ συχνές λοιμώξεις και αυτό το οδηγεί στο μέσα έξω μέσα στα νοσοκομεία. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις δεν μπαίνει στη διαδικασία να το πάω στο σχολείο, γιατί
εντάξει. Αυτό το γνωρίζεις εκ των προτέρων τους ή άλλους. Αλλά ότι... το ερώτημά μου είναι, πού είναι η πολιτεία. Δεν ξέρουν αν το παιδί μου ζει ή αν εγώ το κρατάω με οποιοδήποτε τρόπο, μόνο και μόνο για να παίρνω τη σύνταξη ή για να παίρνω το οποιοδήποτε επίδομα. Είναι κάτι που πρέπει να το σκεφτούν. Κάτι, θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Σταματάκη? Απλώς να τονίσω ότι υπάρχουν κοινωνικές δομές, τις οποίες υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια και δεν τις ανακαλύψαμε εμείς. Μπορώ να δώσω, επειδή είπαμε και πάλι, καλό είναι να είμαστε και χρηστικοί. Ναι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί τόσο στο νοσοκομείο της Κορίνθου, εξαιρετική κοινωνική λειτουργία. Υπάρχουν στο Δήμο στο 27413-61022, μπορείτε να απευθυνθείτε στην κυρία Σπυροπούλου. Υπάρχει το 27410-25717 ή το 27410-25088 που υπάρχει το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι και υπάρχει και το πρόγραμμα έξω μαζί που βοηθάει στην κοινωνικοποίηση ατόμων με ειδικές ικανότητες. Πιστεύω ότι υπάρχουν δομές. Καλό είναι να του κόσμος... μάθετε και εσείς δήμαρχοι, ως δήμαρχοι. Α, τι είπα. Δεν είμαι πρόεδρε. Και εσείς ως δημοτική αρχή πρέπει όμως να ενημερώνετε τον κόσμο γι' αυτό. Κύριε Σταματάκη, αν μου επιτρέπετε, εγώ το θέτω σαν προβληματισμό. Δεν είναι καλά κάνετε και πολύ καλά κάνετε. Το θέμα δεν είναι τι ξέρω εγώ. Το θέμα είναι πώς η πολιτεία θα πρέπει να πλησιάσει τον ανάπηρο και όχι ο ανάπηρος την πολιτεία. Είναι αυτό που πιστεύω ότι γίνεται λάθος. Μάλιστα. Και αυτές οι δομές, σε κάθε περίπτωση, πρέπει να γίνονται και ευρέως γνωστές. Γι' αυτό είμαστε αυτό εδώ. Αυτό λέμε. Το θέμα της ενημέρωσης, της πληροφόρησης είναι πολύ σημαντικό. Γιατί αυτό δεν πρέπει να γίνει μόνο μια φορά με μια καμπάνια που θα την κάνει είτε ο Δήμος είτε δεν ξέρω ποιος άλλος. Νομίζω ότι πρέπει να μπει ειδικό πρόγραμμα και να εκμεταλλευτούμε και τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία ποτέ δεν αρνήθηκαν τέτοιου είδους προώθηση και ενημέρωση. Για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, είμαστε όλοι εδώ, οι συνάδελφοι, είτε είμαστε εργαζόμενοι, είτε είναι εργαζόμενοι, είτε διατηρούμε δικό μας μέσο ενημέρωσης. Που τέτοια πράγματα τα προωθούμε προς τα έξω με όλη μας την καρδιά. Και αυτό είναι που θέλουμε. Άρα λοιπόν εδώ είναι πολύ αναγκαίο να βάλουμε το θέμα της συνλειτουργίας του Δήμου, του Σωματείου, των δομών όλων εκείνων, των μέσων ενημέρωσης, για να μπορέσουμε, εν πάση περιπτώσει, να ενημερώσουμε τον κόσμο, να ξέρει που θα βρεθεί και να μπορεί να αισθάνεται ο άνθρωπος που αντιμετωπίζει πρόβλημα δίπλα του κάποιον άλλο συνάνθρωπο. Έτσι. Γιατί είναι πολύ ωραίο όταν κλείνει η πόρτα του καθενός. Δεν ξέρεις τι μπορεί να έχει η πόρτα του καθενός. Έτσι. Και τι δυσκολία και τι πρόβλημα. Άρα λοιπόν, αν θέλουμε να λεγόμαστε άνθρωποι, είμαστε οι άνθρωποι στην διπλανή πόρτα. Πρέπει να κινηθούμε. Και βεβαίως πόσο μάλλον αν θέλουν να λέγονται και άνθρωποι οι οποίοι ασκούν εξουσία. Πρέπει να είναι παρόντες όλοι. Πρόεδρε, θέλετε κάτι να προσθέσετε? Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Να είστε καλά, να είστε καλά. Και να ξέρετε, το θέμα δεν το έχουμε κλείσει. Όσο μπορούμε θα το ανοίξουμε με τη δυνατότητα να εξασφαλίσουμε κάποια πράγματα. Να είστε καλά και συγχαρητήρια για την εκπομπή. Ευχαριστώ. Τίποτα συγχαρητήρια. Προς Θεού. Πρόεδρε, σας έχω αδικήσει κατάφορα. Λοιπόν, σχετικά με τους μαϊμούδες αναπήρους, δεν είναι μόνο αυτοί οι οποίοι είχαν λάθος χαρτιά. Έχουμε και παραδείγματα. Τις ίδιες τις φορείς, τους επίσημους φορείς που αξιολογούν την αναπηρία, όπου με διάφορα τερτύπια καταφέρνουν και κόβουν κάποια επιδόματα. Παρατέταρτο, πρέπει να τελειώσουμε, πρέπει να σας πω. Πρέπει να μεσολαβεί το δελτίο ειδήσεων. Και έτσι λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι βγαίνουν απευθείας, κατευθείαν από το σύστημα παροχής και μπαίνουν στη διαδικασία άλλη και θεωρείται ότι ήταν μαϊμού. Εδώ έχω μπροστά μου μια περίπτωση Καραμπινάτη, όπου στερήθηκε κάποιος για 2 χρόνια και στερείται ακόμα το παραπληκτικό επίδομα. Γιατί? Γιατί η διατύπωση της γνωμάτισης είναι τέτοια, όπου και να πάει, του λένε δεν το δικαιούσε. Μα πώς είναι δυνατόν, έχει γίνει λάθος, τι διατύπωση? Δεν το ήξερε. Συγνώμη, δεν μπορεί να το αλλάξει κάποιος αυτό. Ένα λεπτό. Ο άνθρωπος αυτός και γενικά ο κάθε ένας που του προστρέχει σε αυτές τις υπηρεσίες δεν είναι γνώστης των διαδικασιών και ούτε των ορολογιών. Ήρθε στο σωματείο πριν από 1 μήνα, μου έδειξε την γνωμάτευση, αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει, έκανα τη σχετική έρευνα και αυτή τη στιγμή διαπιστώνω ότι ο άνθρωπος κακώς δεν έπαιρνε το παραπληκτικό επίδομα. Μάλιστα, τουλάχιστον θα του. Για λόγους διατύπωσης. Τακτοποιήθηκε το θέμα τώρα. Δεν ξέρω τι θα γίνει, γιατί εδώ με το ΙΚΑ υπάρχει ένα θέμα περίεργο. Δηλαδή. Ότι εφόσον πάει κάποιος και το ζητήσει, αρχίζει και μετά από την ημέρα που το ζητάει. Εδώ όμως έχουμε μια περίπτωση περίεργη, η οποία
πιθανόν να απειληθεί και η δικαιοσύνη. Δεν ξέρω τι. Ο άνθρωπος δηλαδή είναι σε αναμονή και έχει χάσει δύο χρόνια, Ναι. Το παραπληγικό ενώ του το παραπληγικό επίδομα. Είναι αυτά τα τραγηλαφικά που συμβαίνουν πραγματικά και αυτά γίνονται μόνο στο ελληνικό κράτος. Δεν μπορεί να συμβεί τα χαρτιά. Θέλω να φέρω να πω όμως ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Τα άτομα, συγγνώμη, να το κυριολογήσω. Απλά αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει το παραπληγικό ενώ το δικαιούτο και θεωρείται ότι ήταν μαϊμού. Α, έχει πάρει την. Ναι, έχει μπει στα ποσοστά. 10 ημέρες από τη στιγμή που κάποιος θα παραλάβει εγγράφως και επισήμως το χαρτί της πιστοποίησης του από το ΚΕΠΑ, έχει δικαίωμα να κάνει ένσταση. Σε αυτό το δεκαήμερο, κανείς δεν μπορεί καλύτερα να τον πληροφορήσει για το αν το χαρτί του είναι σωστό ή όχι, γιατί και ο συγκεκριμένος άνθρωπος, αγαπητέ Στάθη, θα είχε γλιτώσει όλη αυτή τη διετία το πρόβλημα, αν είχε έρθει στο σύλλογο και είχε διαβάσει πριν 2 χρόνια. Πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Στάθης είναι νομικός, είναι δικηγόρος. Μάλιστα. Έτσι, μάλιστα. Είναι απλό λοιπόν ότι αυτό που σας λέω από την αρχή, τη συγκεκριμένη περίοδο πάντοτε ίσχυε αυτό. Όμως όταν είχαμε τις παχουλές. Την περίοδο των παχουλών αγελάδων, έτσι, δεν υπήρχε πρόβλημα. Τώρα που έχουμε τις ισχυρές αγελάδες, δεν υπάρχει τίποτε άλλο που να βοηθήσει κανέναν από τους ανθρώπους με αναπηρία και τις οικογένειές τους που μας ακούν αυτή τη στιγμή από το να βρεθούν κοντά στους συλλόγους. Όποιος παίρνει χαρτί ΚΕΠΑ και δεν πηγαίνει στο σύλλογο να γραφτεί και να ζητήσει τη βοήθεια από το Διοικητικό Συμβούλιο να πει: διαβάστε το χαρτί μου, αν είναι σωστό, διαφορετικά να κάνω ένσταση. Έχει χάσει, όπως ο κύριος ο προηγούμενος που ανέφερες, αγαπητέ Στάθη, έχει χάσει 2 χρόνια όλη του τη ζωή, όχι μόνο τα επιδόματά του. Βέβαια. Γι' αυτό λοιπόν, εγώ δεν θέλω να κλείσουμε να κλείσουμε κάτι άλλο, να κλείσουμε αισιόδοξα και να πούμε. Δεν συγκεντρωθείτε δίπλα στα σωματεία και ενημερωθείτε όσο καλύτερα γίνεται από κάποιους ανθρώπους σαν και εμάς που δεν έχουμε το αλάνθαστο, αλλά μπορούμε να βοηθήσουμε λόγω μιας παραπάνω γνώσης. Πάντως δεν έχουμε τελειώσει, αφήσαμε πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, όπως αυτό αν κάποιος, ας το πούμε, από την Επιτροπή απορριφθεί 1 και 2 φορές, τι γίνεται, δεν το βάλαμε. Δεν βάλαμε τις μειώσεις στα φάρμακα, δεν βάλαμε σε ό,τι έχει να κάνει το τυχόν μείωση που θα πάνε στα χαράτσια, έτσι όπως λέγεται, παρότι έχει δεσμευτεί, ακριβώς έχει δεσμευτεί ο κύριος Σαμαράς ότι θα το δει και ακόμα δεν το βλέπει. Έχουμε αρκετά θέματα. Έχει δεσμευτεί όμως θα έχουμε δωρεάν WiFi. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και όπως βεβαίως δεν κοίταγε τον κύριο Τσίπρα, γιατί τον κοιτούσε και γελούσε και όπως ο κύριος Τσίπρας πήγε στο Τέξας ουσιαστικά για να μάθει να μάχεται. Τέτοια πράγματα είδαμε στη Βουλή των Ελλήνων εχθές και γι' αυτό λοιπόν έχουν εγκαταληφθεί άνθρωποι που έχουν απόλυτη ανάγκη βοήθειας και δεν είναι κάτι ότι ζητούν ελεημοσύνη αυτοί οι άνθρωποι. Έτσι, τα αυτονόητα να ζητούν γιατρέ, συμφωνείτε. Αυτά που τους ανήκουν. Αυτά που δικαιούνται. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να μείνει προς το τέλος της εκπομπής, αφού οδεύουμε, ναι, είναι ότι να από τη μία πλευρά θα πρέπει να ανοίξουμε τις πόρτες, θα πρέπει να βοηθήσει ο κόσμος αυτό να απευθυνθεί στις υπηρεσίες, να απευθυνθεί στις δομές. Υπάρχουν κοινωνικές δομές. Σαφώς δεν λειτουργούν με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε, αλλά όλοι μαζί, είτε είναι τα άτομα που έχουν το πρόβλημα, είτε οι σύλλογοι, είτε οι κοινωνικές δομές των Δήμων, των Περιφερειών ή της Κεντρικής Πολιτείας, θα πρέπει να συνεργαστούμε αρμονικότερα στο μέλλον για να μπορέσουμε να δώσουμε ένα αισιόδοξο μήνυμα. Και σας είπα και πάλι, καλό θα ήταν και τα ΜΜΕ να ασχοληθούν ίσως περισσότερες ώρες με θέματα που αφορούν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού, όπως είπε ο κύριος Πρόεδρος, ενδεχομένως αφορούν οι άνθρωποι μέσα, όχι τα ΜΜΕ αυστηρά με το 64% που έχουν κάποιο θέμα. Θα μιλάμε για ένα τεράστιο κομμάτι του πληθυσμού που ίσως φτάνει και το 50%. Εδώ λοιπόν θα πρέπει μέσα και από αυτή την κουβέντα και θα προκύψει και άλλη να το ξέρετε, δεν ξέρω αν θα είναι αμέσως επόμενο τραπέζι ή θα έχουμε σε συνέχεια, γιατί περιμένουμε και κάποιες εξελίξεις με τα θέματα αυτά. Ο κύριος Σταματάκης έχει δεσμευτεί να μας δώσει λιγότερα σε ό,τι αφορά με το θέμα των βοηθών στα σχολεία. Όπως επίσης να δούμε και το θέμα της πεζοδρόμησης. Έτσι, ένα 5% νομίζω ανήκει σε θέσεις πάρκινγκ του ΣΑΜΕΑ. Δεν ξέρω αν αυτή τη στιγμή ανταποκρίνεται στο Δήμο Κορινθίου. Νομίζω ότι οι περισσότερες εταιρείες οι οποίες απευθύνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τις δημόσιες υπηρεσίες και δημόσιες θέσεις πάρκινγκ. Ναι. Και αυτό θα το δείτε δεσμεύεστε. Κύριε Αλεξανδράκη, θα ήθελα να κλείσω με εσάς και να συνεχίσω βέβαια με τον Πρόεδρο μετά στην κατακλείδα αυτής της κουβέντας. Νομίζω ότι όσα αγγίξαμε τέλος πάντων μπορέσαμε να
Πάντως δεσμεύεστε για ένα δεύτερο, για μια δεύτερη επίσκεψη. Ελπίζω να τα καταφέρω, να μπορέσω να βρίσκομαι και μια ακόμη φορά. Ωραία. Να στείλω πάλι αυτό το αισιόδοξο μήνυμα που, με το οποίο ανοίξαμε. Να πούμε ότι δεν είναι κανένας μόνος του, αρκεί να απευθυνθεί στους ανθρώπους που γνωρίζουν κάτι παραπάνω που είναι μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο των Σωματείων, των Συλλόγων ΑΜΕΑ στην περιοχή, για να μπορέσει να βρει λύση σε κάποια προβλήματα και να μην ταλαιπωρηθεί σε μια πολύ πολύ δύσκολη περίοδο που πραγματικά είναι μια εποχή για την οποία θα μιλήσουμε για ζωή και θάνατο. Πρόεδρε, κύριε Ποτήρη. Εγώ θα ήθελα να κλείσω λίγο διαφορετικά. Θέλω να πω ότι εφόσον γίνει μια επόμενη εκπομπή, πρέπει να κάνουμε κάτι που δεν κάναμε τώρα. Τουλάχιστον από τη μεριά τη δικιά μας. Mm-hmm. Να προτείνουμε πράγματα. Και γιατί έχουμε να προτείνουμε. Βεβαίως. Έχουμε να προτείνουμε και για το Δήμο, αλλά έχουμε να προτείνουμε και για την κοινωνία πράγματα. Έχουμε να προτείνουμε και πράγματα τα οποία αφορούν τους ίδιους τους ΑΜΕΑ. Όπως θα αναφέρω ένα παράδειγμα, έτσι μικρό, είναι ότι στατιστικά οι καλύτεροι κυπουροί είναι άτομα με νοητική στέρηση. Είναι άτομα τα οποία με σύνδρομο Down. Όπου έχουν χρησιμοποιηθεί, έχουν καταφέρει πολλά πράγματα. Άρα λοιπόν, εκεί που θα γίνει μια πρόσληψη κυπουρού, θα μπορούσε να γίνει μια πρόσληψη ενός ατόμου με σύνδρομο Down. Βεβαίως. Υπάρχουν και άλλες αθήσεις. Άρα λοιπόν αυτό τι θέλει. Θέλει συνεργασία. Φυσικά. Θέλει συνεργασία, θέλει φυσικά μελέτη, θέλει πρόταση και θέλει βεβαίως να πάρθουν αποφάσεις. Άρα λοιπόν, εγώ πιστεύω στην επόμενη εκπομπή να έχουμε προτάσεις. Στην επόμενη εκπομπή να έχετε προτάσεις και στην επόμενη γιορτή που θα κάνετε, πότε είναι αυτή η γιορτή που θα την κάνετε στην περιφέρεια. Διαμαρτυρία. Να μην είναι μόνο αυτό, να είναι μια διαμαρτυρία όπου θα ζητήσετε και θα πάρετε δεσμεύσεις από τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Πέτρο Κατούλη, σε ό,τι έχει να κάνει με το θέμα των ΑΜΕΑ. Συμφωνείτε? Υπάρχουν πάντως πάρα πολλά ζητήματα. Συγγνώμη που παρεμβαίνω με την αφορμή για μερικά δευτερόλεπτα και επανειλημμένως το έχω θίξει και σε συνέδρια που έχουν γίνει με θέμα την εργασία, ότι η επιδοματική πολιτική όσο δεν αποδεσμεύεται από την τυχόν μικρή, μεγάλης διάρκειας επαγγελματική ενασχόληση, δεν πρόκειται ποτέ να μπορέσει να αποτελέσει διέξοδο η επαγγελματική ενασχόληση για τα άτομα με αναπηρία, διότι όταν κάποιο άτομο προσληφθεί για 2, 3, 5, 6 μήνες και στη συνέχεια, όταν τελειώσει αυτό το πρόγραμμα, που θα αμοιφθεί βέβαια, πρέπει να επιστρέψει στο ταμείο στο οποίο δεν μπορεί να επιστρέψει, που έπαιρνε ένα επίδομα πριν. Αυτό είναι μια περίπτωση για την οποία θα απορρίψουμε έστω και την εξάμηνη απασχόληση σε μια άλλη δουλειά, γιατί δεν μπορώ να αφήσω το ταμείο που είμαι και παίρνω τα φάρμακά μου. Δεν μπορώ δηλαδή να είμαι 6 μήνες στο ΙΚΑ, πριν ήμουν στον ΟΓΑ, μετά να είμαι 6 μήνες στο ΙΚΑ και μετά να μην έχω καμία ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Και να είμαι θα πεθάνω. Δεν γίνεται. Πρέπει να υπάρξει αποδέσμευση της επαγγελματικής ενασχόλησης με τα επιδόματα. Κάποιος που έχει ένα επίδομα να μπορεί να δουλέψει και κάποιες ώρες και να ενισχύσει το εισόδημά του. Μάλιστα. Ή μια άλλη πρόταση που έχει γίνει στο παρελθόν, η οποία δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει προχωρήσει ποτέ, θα μπορούσαν άτομα τα οποία έχουν ένα ποσοστό αναπηρίασμένο, αλλά είναι ικανά να προσφέρουν. Π.χ. ένα τυφλός μπορεί να είναι σε ένα τηλεφωνικό βράδυ. Βεβαίως, και έτσι. Έτσι, έτσι κάποιος που έχει χειρουργηθεί, ξέρω σαν μια γυναίκα που έχει χειρουργηθεί στο μαστό, να προσφέρει κάποιες ώρες ανάλογα και με το ποσοστό της αναπηρίας. Δηλαδή, λέμε κάποιος είναι ανάπηρος κατά 50%, σημαίνει ότι 3-4 ώρες μπορεί να προσφέρει κάπου σε έναν φορέα. Οπότε αυτός ο φορέας και να του δίνει το επίδομα υπό τη μορφή αμοιβής, αλλά και να προσφέρει και κάποια μορφή εργασία σε δέσμευση που υπάρχουν ελλείψεις. Ετούτη εδώ ίσως η εκπομπή έγινε η απαρχή να βάλουμε πράγματα τα οποία πρέπει να μπουν στο τραπέζι και να συζητηθούν. Εμείς εδώ είμαστε διαθέσιμοι. Θα ενημερωθείτε πότε ακριβώς, γιατί θέλω να έχω και βουλευτική εκπροσώπηση, αλλά και σε τοπικό επίπεδο εκπροσώπηση. Αν θα έρθουν βεβαίως, πιστεύω κάποια στιγμή να έρθουν, θα πρέπει. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κύριε Αλεξανδράκη, κύριε Ποτήρη. Κύριε Σταματάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Πιστεύω κάτι να βγήκε από όλη αυτή την κουβέντα. Ευχαριστώ και όλους εσάς που είστε κοντά μας, εσάς που συμμετείχατε μέσα από το τηλέφωνο σε αυτή τη διαδικασία. Αναλαμβάνουμε το ραντεβού μας για την προσεχή Δευτέρα, 10 η ώρα το βράδυ, ζωντανά, μέσα από τη τηλεοπτική συχνότητα του Action. Καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά. Καλή εβδομάδα.